Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα σε όλο τον πλανήτη μέσω του διαδικτύου. Μπορούμε και ακουγόμαστε σε όλες τις γωνιές του πλανήτη. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα. Στις προηγούμενες διαγωνιστικές. Τι. Βέβαια, έχεις καταπιεί τη λαλιά σου. Εμείς ξεκινούσαμε την εκπομπή. Γιατί τώρα, γιατί. Γιατί κέρδισες να πούμε τον πεθαμένο, να πούμε. Συγγνώμη, Βασίλη. Με βλέπεις ιδιαίτερα τίποτα χαρούμενο. Ήρθαμε κάπου περισσότερο στο τέτοιο, ξέρω εγώ. Χαρούμενο να είσαι. Τίποτα. Κερδίσαμε, κάναμε μία νίκη. Βέβαια. Πώς να, όταν είσαι. Τι όταν είμαι. Όταν είσαι έβδομος, πώς να είσαι χαρούμενος. Όταν είμαι. Έβδομος. Play out. Την άλλη εβδομάδα θα είμαι τρίτο τέταρτο. Πάλι. Play out σου λέω παίζεις. Α, εντάξει. Σήμερα. Σήμερα, πότε, αύριο. Και εσύ, ωραία. Ναι, τι, εσύ, τι ωραία. Είσαι, εσύ τι είσαι. Πρώτος. Όχι, δεν είσαι πρώτος. Πώς δεν είναι πρώτος. Πώς δεν είσαι. Δεύτερος. Δεύτερος είσαι, η καλύτερη διαφορά Ολυμπιακό. Πρώτος σήμερα, φίλε. Πώς είσαι πρώτος, ρε φίλε. Δηλαδή, αφού 9 βαθμούς έχει ο Γάβρος, 9 και εγώ. Δηλαδή, αν τελειώσει σήμερα το τέτοιο, παίρνει το πρωτάθλημα. Τελείωνε σήμερα. Δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Έχει playoff. Όχι, δεν έχει playoff. Άσε, με αυτή τη βαθμολογία λέει θα δώσουμε το πρωτάθλημα. Είσαι πρώτος ή δεύτερος. Εσύ πάντως παίζει play out. Βρε, άσε, εγώ θα παίξω για να σωθώ. Εσύ παίρνει το πρωτάθλημα ή όχι. Μα δεν το παίρνει κανεί. Δεύτερος είσαι. Τώρα έτσι όπως είναι. Με βάση τη βαθμολογία, αν είσαι δεύτερος. Αν τελειώσει το πρωτάθλημα έτσι, υπάρχει πάμε. Τα. Βασίλη, όπως είδες, ξεκίνησε καλά η εβδομάδα. Υπάρχουν τα play-off, υπάρχουν τα play-out. Τι δεν καταλαβαίνεις. Και τα play-off. Play-off λες, για σένα, είσαι έβδομος. Άντε πάλι. Έβδομος. Άρα σήμερα, άμα τελειώσει η βαθμολογία, σωστά λες, παίζω play-out. Νίκη σωτηρία στην Σωτηρία. Ναι, σωτηρία μπέλου. Νίκη σωτηρία. Γιατί άμα δεν έκανε νίκη χθες, θα είχε ένα βαθμό. Έτσι και θα ήσουν αουράγο. Ναι. Θα ήσουν το άμα. Με το άμα τι να κάνουμε. Με το άμα έπρεπε να είχα κερδίσει και τον όφη. Προλίγο, εσύ είπε άμα τελείωνε το πρωτάθλημα. Τώρα σε εσύ το είπε πρώτο. Εγώ το είπα πρώτος. Βέβαια. Είπε ότι τώρα άμα ήταν σήμερα τελείωνε θα είπε play out. Εγώ το είπα. Εσύ είπε. Άμα τελείωνε. Ναι, για τον Ολυμπιακό. Βασίλη, κάνε τον judge. Κάνε τον δικαστή Dredd. Συγγνώμη, κάνε τον judge. Πολλά έχουμε να πούμε. Έτσι. Νομίζω ότι υπήρχε ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο με πολλά suspense όσον αφορά. Ιδίως στο μάτς του ΠΑΟΚ και τη διακύμαση του σκορ. Θα αναφερθούμε σε όλα τα παιχνίδια της Super League. Πήγα καλά εγώ στις προβλέψεις, έτσι. Καλύτερα πήγα από σένα. Γιατί πήγες κατεβούμενα. Καλύτερα πήγα από σένα. Γιατί πήγες κατεβούμενα. Μόνο δύο που θυμάμαι, σίγουρα τα πιάσα εγώ και τα χάσες εσύ. Ποια. Τον Άρη, ναι. Σίγουρα. Over και είπα εγώ τον Άρη. Ναι, over το είπες, εντάξει. Over, είπα ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε. Άντε, άκουσε με. Το over, όντως, το πιάσες, αλλά το over είναι σε ένα τέτοιο μάτς, ήταν ένα 70-80. Και το δικό μου ήταν 2-10. Καλέ μου άνθρωπε, μου λες πες σημείο και θυμάμαι, και θυμάμαι πολύ καλά που λες. Over, δεν πες. Του βγαίνει ρε παιδιά να δεν το του βγαίνει και λέω over. Ωραία. Το όπιασες ρε παιδί μου. Πώς το έχασα, είπες. Με αυτή τη λογική σε έλεγες άσοχη ψευτοδιπλή. Και αυτό θα το όπιανες. Βρε καλό γλυκό αγόρι. Ας ακούει ο κόσμος. Μ' ακούει. Θυμάμαι δύο που τα έχασες. Ναι, εντάξει, ωραία, ωραία, ωραία. Άρα δεν Πανιόνιος Λάρισα, διπλό είπες. Πανιόνιος Λάρισα. Άσο το έδωσα, Καρασάρα. Ναι, είπα διπλό. Καρασάρα. Είπα διπλό. Έτσι. Ναι, μπράβο. Ναι. Τι άλλο είπαμε. Τον ΠΑΟΚ έχασες. Τον έχασα. Εγώ τι είπα. Καλά πήγε. Όχι, άσχημα πήγα. Μέχρι τώρα όλα τα πιάσα. Άκουσε με, Βασίλη, ισοπαλία με γκόλ είπα. Ξεφτυλίστηκα. Ισοπαλία με γκόλ είπα εγώ. Ισοπαλία με γκόλ. Ξεφτυλίστηκα. Ξεφτυλίστηκα. Το έχασα. Το έχασα, δηλαδή έλειξε 1-7 έλειξε, ξεφτυλίστηκα. Όχι, άρα μπορούσε να έλειξε 2-5. 2-5 πώς θα έλειγε. Πώς 2-5, άμα βάλει τον κόλο Πέλκας και δεν ακυρώσει τον κόλο του Βαρέλα. Τι να κάνει, τι να κάνει, άμα δεν ακυρώσει τον κόλ του Βαρέλα, λέω, γιατί τέτοιο γκολ, όταν ακυρώσουν στο Γαβρό, να το συζητήσουμε. Αχ, ρε, εσύ, γιατί να μπει αυτό το τελευταίο γκολ να έλεγε 2-2 με αυτό το γκολ. Αλλά δεν μπορώ να συζητήσω πάρα πολλά. Γιατί για το ίδιο λόγο. Για το περίπου ίδιο μήκος είναι το offside, λίγο παραπάνω είναι πέσω, βέβαια πέσω. Στην Τούμπα το γκολ του Άρη. Όλο ίδιο. Έτσι. Όλο ίδιο. Όλο ίδιο είναι. Λίγο παραπάνω είναι το δικό σας. Το δικό σας. Ναι, το δικό σας. Το δικό σας. Φίλε, η μύτη του Βαρέλα είναι offside. Και τι εκεί ήταν, το κορδόνι του. Όχι, του... παραπάνω όχι. Ήταν. Εντάξει. Είσαι αντικειμενικός και γι' αυτό κάθομαι και κάνω κουβέντα. Κι εγώ το ίδιο λέω. Είναι παραπάνω μέσα στην Τούμπα του Ισοβαρέζου Άρη και βέβαια πανηγύρισε το Λευκοπύργο σαν να πήρε κύπελλο. Τι αυτό, ναι, ρε φίλε, τι να κάνω. Εντάξει, έκανε sold out στα κεριά εκείνη τη μέρα για Βαρβάρα. Sold out έκανε στα κεριά. Είχε πολύ κόσμο βασικό. Μετά το τέλος του παιχνιδιού πέρσι στην Τούμπα, sold out έκανε στα κεριά για Βαρβάρα. Sold out έκανε για Βαρβάρα. Οι καντινιέδε, οι βουκαριάδε δεν κάνανε καμιά φορά. Σα περιμέναν και φεύγανε. Ναι, ναι. Με την πραγμάτια γαλασμένη. Έχει ένα δίκιο το Ισόταν. Έχει δίκιο, τι κάνω. Έχει ένα δίκιο, ο Λευκό Πύργο δεν μα έχει δει. Τα έχει χρόνια πολλά. Αυτό έχει δίκιο. Τι να κάνουμε. Να μπούμε στα θεματάκια. Πάμε λίγο να τελειώσουμε να πάμε τα διαδικαστικά όντως υποχρεώσεις που υπάρχουν στην και έχουμε να πούμε αρκετά. Έτσι.
θέλω να, άμα μου επιτρέψεις παρότι είσαι και πρόεδρος, να ξεκινήσω σήμερα εγώ. Εννοείται. Θέλω να πω δύο. Βέβαια, ό,τι θες, ό,τι θες. Γιατί, ναι. Τι θα πιάσω επιτρέπω. Όχι ρε παιδί μου, επειδή πρώτης θα ήταν το παιχνίδι. Πάντα δίνουμε προτεραιότητα στον αδύναμο. Ναι. Μπράβο ρε εσύ, ανώτερος άνθρωπος, τον ακούς. Τον έπια τα τελευταία δύο χρόνια. Φίλε, τον αυτό δεν ισχύει ήταν μόνο σε συμπαραγωγό. Δύο χρόνια, ναι. Εμένα ισχύει γενικά στη ζωή μου αυτό. Ωραία, φίλε. Κάτσε να δεις, κάτσε λίγο. Τάσο, περίμενε. Δεν υπάρχει ρε παιδιά κάμερα. Βγάλε, βγάλε. Είπε, είπε θα μας βάλει κάμερα. Δεν βλέπω κάμερα γιατί με αυτό που είπε σηκώθηκε η τρίχα μου καγκελάριος, έγινε Μέρκελ. Στην ηλικία που είσαι, μόνο η τρίχα σου σηκώνεται. Ναι, μπράβο. Ένα δίκιο, μισό το έχεις. Λοιπόν, πάμε. Πορκίτο ψητοπολείο. Ξεκινάω από πορκίτο σήμερα, έτσι. Να μην ξεκινάω πάντα από εμά τα μανατήρι. Σήμερα κάνω την αλλαγή. Ολοχαρά είσαι και σιγάρ, ολόκληρο. Σιγάρ. Την άλλη εβδομάδα θα είμαι χαρούμενο. Σώθηκε, δε φίλε μου. Την άλλη εβδομάδα θα είμαι χαρούμενο. Σώθηκε, νίκη σωτηρία, βέβαια. Σωτηρία, άντε πάλι. Την άλλη εβδομάδα λέω να είμαι χαρούμενο. Σε αυτή τη βδομάδα εντάξει. Α, συγγνώμη λίγο, να πούμε για το βόλι, έτσι. Η εθνική παίζει. 1-2 είναι στα σετ. Έχανε 1-0. Πήρε το δεύτερο σετ με 26-24. Και τώρα προηγείται με 14-18 στο τρίτο σετ τους Ρουμάνους. Ξεσκίστε την ομάδα του Λουτσέσκου. Ωραία. Ξεσκίστε τους. Πάντως. Ρουμανία τότε, δεν είναι. Τι άλλο να είναι το Ρουέρφι. Ο Ρούτι να είναι, Ρουμανία. Ρουφιάνος. Πάντως, μετά που ήσουν από τότε, ας πούμε παλιά που κάναμε τις εκπομπές με τον Ραπτόπουλο, που ήσουν ο δικηγόρος του Ηρακλή. Ναι. Τώρα αντικαθιστάς και το Ματζιούκι με το βολέι. Τι πράγμα είσαι. Τι να κάνω, ρε φίλε, εγώ δεν ήμουν δικηγόρος του Ηρακλή. Απλά δεν μου άρεσε αυτό που κάνατε τρεις Αριανοί. Ποιοι είναι οι τρεις Αριανοί? Εσύ, ο Μπουγάτσας και ο Ραπτόπουλος. Που ξεσκίζατε εδώ τους συμπολίτες κατά τρόπο απαράδεκτο. Ενώ δεν υπήρχε εκπρόσωπος. Έτσι. Πώς δεν είπε ο Μακουκούλα, τι ήταν εκεί? Ποιος Μακουκούλα δεν ήταν. Δεν ήταν. Μετά ήρθε ο Μακουκούλα και μετά ήρθε ο Στέλιος. Ο Στέλιος τον έφερε μία-δύο φορές. Δύο φορές έδωσε. Έφτασε. Δεν ήθελε παραπάνω. Άλλο δεν ήθελε. Λοιπόν, πορκίτο ψητοπολείο. Με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις το πορκίτο, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμίες να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σου κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου. Η διεύθυνση του Πορκίτο και delivery στο διάσημο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας από την εφαρμογή, παίρνετε έκπτωση 10%. Mazda Manatidis και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύησης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Καλωσορίζουμε άλλο ένα απόγευμα την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Εκπληκτικός ο χώρος. Θέα όλη η παραλία της πόλης, δίπλα στο κύμα πραγματικά απολαμβάνετε όλη η σπεσιαλιτέ της θάλασσας. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θάλασσινά εδέσματά μας, καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια, γαριδάρες, κουκλίτσες και τα special αγνιστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσιμπούρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς, Αργοναυτών 1 και Θεμιστοκλής Σοφούλη 76 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο ρεζερβέ, σημειώστε το και πάρτε εγκαίρως, γιατί σμπρώχνονται για να μπουν. 2310-413-230, ο φίλος μας ο Βασίλης απαντά και σας κλείνει τραπεζάκι. Στο 2310-413-230 να καραγουστάρετε με την παρέα σας. Εδώ είναι άλλο ένα απόγευμα και το στέκι του Κωστή. Υπέροχο, μοναδικό ψητοπολείο, όλα στα κάρβουνα με σούβλες και σχάρες. Να καραγουστάρετε πεντανόστιμες γεύσεις με κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας, κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας στα κάρβουνα και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχή σας σε κρεατικό αλφα ποιότητος. Στη Νεάπολη, το στέκι του Κωστή, ο αδερφός Δημήτριος, Ανδρέα Παπανδρέου 113 και σημειώστε το delivery, το τηλέφωνο για να καραγουστάρετε τις μοναδικές απολαύσεις, τα πάντα όλα στα κάρβουνα είπαμε, 2310-627-27. 2310-627-27, μην τηλεφωνείτε όμως σήμερα. Δευτέρα υπάρχει ρεπό στο στέκι του Κωστή να ξεκουραστεί όλο το επιτελείο των παιδιών. Πρατήριο υγρό καυσίμο και διανομής πετρελαίου θέρμανσης Ισάκ Τεκλικίδη. Ένα πρατήριο
με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει. Δώστε λίγο βάση σε αυτό που λέμε, παιδιά. Μην το παίρνετε ντούκου. Ενισχυμένο καύσιμο σας δίνει στην τιμή του απλού. Κάθε μέρα. Όχι μια φορά την εβδομάδα. Πού βρίσκεται αυτό? Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη. 2310-611-256 τηλέφωνο επικοινωνίας. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Και τέλος, καλησπερίζουμε το κομμωτήριο Ανανέωση, τη φίλη μας την Πόπη με τα χρυσά της τα χεράκια που σας κάνει κουκλάκια πραγματικά μόνο με 5 ευρώ. Καλά ακούτε. Κουρεύεσαι ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ από τα χρυσά χεράκια της Πόπης. Πού βρίσκουμε το κομμωτήριο Ανανέωση? Στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 25, στο Γεφυράκι των Μετεωρών και αυτό. Τηλεφωνήστε 2310-616-999, επαναλαμβάνω 2310-616-999, να κλείσετε ραντεβού, να ανανεωθείτε οικονομικά. Αυτά και με τους υποστηρικτές της εκπομπής. 17-21 προηγείται η Ελλάδα, για να δούμε αν θα τον πάρει τον πόντο. Δεν τον πήρε τον πόντο, 18-21 έχει γίνει, γιατί άμα φτάσει 25 τελειώνει και το παιχνίδι, γιατί άμα χάσει σήμερα, αντίο, γυρνάμε σπίτι. Ούτε ξέρω για πού να ξέρει, φίλε. Δεν ασχολούμαι. Άσε να ασχοληθούν αυτοί που παίρνουν double, κύπελα, προβλήματα κτλ. Πρώτο εμεί πήραμε, αν θυμάμαι σωστά. Σωστά. Αλλά... Σπάντο κρατορία Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Μπράβο. Σωστά. Αυτό είναι αλήθεια. Ωραία. Στη συνέχεια όμω. Στη συνέχεια εντάξει. Όπου είναι ένα. Σωστό αυτό. Είναι ένα άθλημα, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, που με λίγα χρήματα μπορεί να γίνεις πρωταθλητής. Άρα δεν το θεωρώ καν 22 σοβαρό. Πόντι για την και δε, όταν δεν έχει και προσωπική και σωματική επαφή, δεν ωραία. Το. Να λοιπόν, πούμε λίγο τα αποτελέσματα. Πες τα αποτελέσματα. Να πάμε και τη βαθμολογία. Ναι. Να πούμε λίγο αποτελέσματα. Να πούμε λίγο βαθμολογία. Να πούμε 2-3 πράγματα και να κάνουμε το διαλυματάκι. Να πούμε και να πούμε δυνατά. Να ξεκινήσει για να μην σε διακόψω, γιατί ναι, έχουμε 3 λεπτάκια. Σωστά, να βάλει την ώρα και τις 2-3. Και να ξεκινήσει όμορφα και ωραία κατά τις παρά 25. Έτσι. Να μιλήσει για το βιβλίο. Θα μου επιτρέπει 1-2 διακοπές έτσι να παρεμβαίνω. Χωρίς να σε καπελώνω, χωρίς να σκεπάζω αυτά που θέλεις, δεν θέλει. Γι' αυτό είμαστε και οι δύο εδώ πέρα. Βλέπε... Και εγώ το κάνω και εσύ το κάνει. Και εσύ το κάνει και εγώ το κάνω. Και εντάξει, ευτυχώς ο κόσμος έχει κρίση και βλέπει ποιος καπελώνει τον άλλον όταν σωστά. Μιλάει. Γι' αυτό φοράς και καπέλο. Κατάλαβες, προχώρα. Μόνο τα κάνω σεξ. Προχώρα. Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ 2-3 σε ένα ματς διαφήμιση του ποδοσφαίρου. Όσον αφορά τη διακύμαση του σκορ και την εξέλιξη του αγώνα από 0-2-2-2, ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι. Από 0-2-2, σαν, ναι, στο 88 γκολ το ακυρώνουν η μύτη του Βαρέλα offside και στο 92 παρόμοιο γκολ του Κρέσπο. Θα το σχολιάσουμε λίγο αργότερα. Όντως, παρόμοιο. Ματσάκια. Πολύ παρόμοιο. Ναι. Λίγο στεναχωρέθηκε. Πολύ παρόμοιο. Ναι. Όφι, Πανετολικός 3-1. Πάρτι πραγματικά ο Όφι τις τελευταίες αγωνιστικές μετά το διπλό. Μέσα στον Παναθηναϊκό κέρδισε και τον Πανετολικό. Τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι ένα πτώμα, πραγματικά. Mm-hmm. Ολυμπιακός Βόλος 5-0. Το σκορ είναι πραγματικά πλασματικό. Μέχρι το 72 ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 και έχει χάσει δύο ευκαιριάρες με Μιστακίδη και έναν ακόμα ο Βόλος Νουπουσού. Από εκεί και μετά, εντάξει, ανοίχτηκε λίγο ο Βόλος για να μπορέσει να κάνει κάτι καλύτερο και εκεί την πλέρωσε. Έφαγε μία μούτζα γκολ. Ξάνθη, Αστέρας Τρίπολης 2-1. Πρώτη φορά στην ιστορία της η Ξάνθη κάνει το 3-3. Είναι επικεφαλής στη βαθμολογία μαζί με ΠΑΟ και Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι θα κάνει καλό πρώτο γύρο η Ξάνθη. Το έχει ξανακάνει αρκετές χρονιές και μετά θα ξεφουσκώσει ως συνήθως. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τα κουμαρόσκυλα. ΑΕΚ Λαμία 2-0. Το προβλέψαμε αυτό. Εντάξει, ήταν και... Δεν ήταν και πολύ δύσκολο. Υπάρχει μια φάση η οποία έχει στιγματίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι η μπουνιά, η σφαλιάρα που δίνει ο Λιβάγια και δεν αποβάλλεται. Το είδανε και στο ΒΑΡ και κρίνανε ότι πρέπει να δώσουν εκεί την κάρτα. Δηλαδή είναι καθαρά σκεμμένο το χτύπημα. Ναι. Εντάξει, το έκανε και πέρσι με τον Ζαμπά όταν ήταν 0-1 το παιχνίδι και αποβλήθηκε τελικά ο Ζαμπά. Και ο κύριος Λιβάγια τίποτα. Okay. Μπράβο σας. Τέτοια να βλέπουμε. Πανιόνιο ΑΕΛ 1-0, πρώτη νίκη για τον Πανιόνιο. Νομίζω είναι πέρα από το βαθμολογικό όφελος αυτή η νίκη δίνει και μεγάλη ψυχολογία στους παίκτες του Πανιονίου, στους Πάνθηρες, οι οποίοι βλέπουν λίγο πιο αισιόδοξο το μέλλον Νίκο Παπαδόπουλε. Πήγε στους -3. Η Λάρισα του Κοντού με τον Τρελοουάρντα, ο οποίος έκανε φανταστικό παιχνίδι και τον κάτσε μέσα, τους δύο παλιούς παίκτες του ΠΑΟΚ. Προσπάθησε, είχε ευκαιρίες, μπορούσε να φύγει και με το διπλό ακόμα. Αλλά
Τι να κάνουμε. Έφυγε με την ήττα. Ναι, εντάξει, ρε φίλε, δεν μπαίνουν όλα μέσα. Τι να κάνουμε. Έτσι, σωστά. Άρης Παναθηναϊκός 4-0. Νομίζω από το 1930 κάτι έχει να ξαναγίνει αυτό. Να κερδίσει με 4 γκολ διαφορά ο Άρης τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης, ο οποίος ασέλγησε επιπτωμάτων, θα χαρακτήριζε, γιατί πραγματικά ο Παναθηναϊκός είναι ένα πτώμα. Ένα ράκος, ένα κουρέλι, το οποίο έπρεπε να σεβαστεί λίγο Άρης την ιστορία, τη φανέλα, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ένα 2-0. Ένα 2-0 θα ήταν. Ο Παναθηναϊκός και πέρσι ο ίδιος ήταν. Θα ήταν καλό. 1-1 πήρε πέρσι το Χαρλάο Παναθηναϊκό. 1-1 με δύο πέναλτι που πήγε στο 12. Εσύ το 1 δεν υπήρχε. Βλέπω εκτός δικηγόρου του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού δικηγόρου. Πέσε, κύριε Παπαδόπουλε. Ορίστε, κύριε Νικό. Ναι, δεν πειράζει. Είστε πρόσδεκτοι. Ποιοι. Ποιο. Το είπα. Τι. Παλιοί παίκτες του Πάου και πες, δεν είπες δανεικοί. Α, ναι. Ναι, ναι. Του ξέφυγε. Έτσι είπα. Έβαλε το κάλυψε λίγο, έβαλε σεντόνι από πάνω. Κοίταξε, τώρα φύγαν και ήρθαν. Φύγανε πιο πολύ τόσοι που εγώ πραγματικά δεν ξέρω. Ο Βάρντα είναι παίκτης του Πάου. Δεν ξέρει πραγματικά. Όντως έχει πολλούς. Όπω είχε παλιά. Πώ και ο Ολυμπιακός που δεν θυμάσαι. Να ψηθούν, να μεγαλώσουν. Σωστά και αυτό. Είναι μικρό ο Κάτσε, 19 χρονών είναι. Δεν είναι κακό. Όχι, ρε, τι κακό να είναι. Σοβαρά μιλάω. Ο Άρης είναι κανονικό. Όχι. Ε? Όχι, δεν έχω. Φτώχεια καταραμένη. Φτώχεια καταραμένη. Το Δεκέμβριο μπορεί να πάει ο Φατζίδης που δεν είναι. Από στην πρωτεύουσα μεριά τίποτα. Για Μπαρτσελόνα το βλέπω. Αν υπάρχουν οι λοιπόν, δανεικό να το δώσω Μπαρτσελόνα. Το έχουμε προβλέψει και αυτό για το όλα, όλα. Γενικά τα προβλέπετε όλα. Λοιπόν, Βασίλη. Βαθμολογία, ένα λεπτό. Κάτι δεν τελείωσε πάλι την βαθμολογία. Και τα ειστήρια πέσει. Αποτελέσματα. Άσο να πει κάνει, ναι, αποδελτίωση. Βέβαια ήθελα να πω πολλά, αλλά θα. Για το Άρης Παναθηναϊκός και για το. Πες και ειστήρια πες και δεν τα είδα. Και για το ατρόμητο ΠΑΟΚ θα πούμε. Πάρα πολλά βέβαια. Λοιπόν, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Ξάνθη, το λέω όπως το έχει στη Super Link, λόγω διαφορά τερμάτων. Έτσι, με 9 βαθμούς οδηγούν την κούρσα του πρωταθλήματος. Δεν είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ, δηλαδή. Ολυμπιακός λέω. ΠΑΟΚ Ξάνθη. 9. 9 βαθμοί. Δεν είπε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Ξάνθη, είπε ΠΑΟΚ. Το λέω όπως το γράφει η βαθμολογία τη Σούπα Λίγκ. Εντάξει. Οι τρεις πρώτες θέσεις με 9 βαθμούς. Τέταρτος ο Όφη μόνος του με 7 βαθμούς. Πέμπτη και έκτη θέση μοιράζεται η ΑΕΚ με το Βόλο με 6 βαθμούς. Στην 7η θέση μόνος ανέβηκε αισθητά ο Άρης με 4 βαθμούς. Ο 8ος ο Ατρόμητος μαζί με τη Λαμία στην 9η θέση τη μοιράζονται με 2 πόντους. 10η και 11η θέση ο Κούγιας με την ΑΕΛ και ο Αλαφούζος με τον Παναθηναϊκό με 1 βαθμό. Και οι 3 ουραγοί, 0 πόντους ο Αστέρας Τρίπολης, 0 ο Πανετολικός, ο Πανιώνιος τελευταίος ουραγός με μείον 3. Ωραία. Πάμε, Βασίλη, να στο διαλυματάκι το σύντομο να ακούσουμε ώρα και κάποιες διαφημίσεις. Επανερχόμαστε με. Αυτά που έχω να πω για το Άρης Παναθηναϊκός, εσύ με το ατρόμητο ΠΑΟΚ και φυσικά μετά τις 9, λίγο αργότερα μετά τις 9, θα ανοίξουμε και τις γραμμές να βάλουμε και τον κόσμο έτσι στη διαδικασία να μας πει την άποψή του. Πάμε στο διαλυματάκι σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Τάσος Τρέγια, Ζάχος Ντρούλινγκ με την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα μέχρι τις 10. Λοιπόν, μην παίρνετε τηλέφωνα, δεν θα ανοίξουμε τις γραμμές τώρα. Να πούμε δύο πραγματάκια, δύο όχι, λίγο περισσότερα. Ο καθένας για το παιχνίδι της ομάδας του. Να ξεκινήσω εγώ, Τάσο. Okay. Ξεκινάω εγώ με το παιχνίδι. Έτσι, με το παιχνίδι Άρης Παναθηναϊκός χθες το βράδυ, το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής. Πριν ξεκινήσω για, για αυτά που είδαμε στο χορτάρι ή δεν είδαμε ή είδαμε, ο καθένας πάντα με τη δική του οπτική γωνία. Πραγματικά θέλω να δώσω έτσι τα συγχαρητήρια και το σεβασμό όσον αφορά αυτό που έγινε πριν την αρχή του παιχνιδιού, έτσι, που βλέπω ότι έχει πάρει και μεγάλη έτσι, δημοσιότητα. Θεωρώ ότι είναι το αυτονόητο, βέβαια, κάτι που στην Ελλάδα δεν το βλέπουμε, όχι τακτικά, δεν το βλέπουμε σχεδόν καθόλου. Και εννοώ την αντιπροσωπεία των οπαδών του Παναθηναϊκού που ήρθε στο γήπεδο και να αποτίσει φόρο τιμής στον Κουκ με την κατάθεση Στεφάνου και όλο αυτό που έγινε. Ήταν να πω ότι επειδή ρώτησα και έμαθα, η αντιπροσωπεία αυτή αποτελείται από τον παλιό αρχηγό της θύρας 13, τον Ντόκεν, έτσι, τον Κανέλο, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ο αρχηγός της θύρας 13, είναι ο ψηλός με την πράσινη μπλούζα, όσοι ήσασταν χθες στο γήπεδο ή όσοι έχετε δει φωτογραφίες. Ένα, και από ό,τι έχω μιλήσει και με φίλους μου στην Αθήνα, πραγματικά ένα πάρα πολύ καλό παλικάρι,
παρότι είναι ο αρχηγός και είναι από ό,τι μου λένε και το βαρύ χαρτί αυτή τη στιγμή της θύρας 13, ήρθαν, κάναν το ταξίδι και, για να ποτίσουν φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω έχερε τις εκτίμησης όλης της φύλαθρης Ελλάδας και αυτό το είδαμε φυσικά και με το θάνατό του, την αναγνώριση που πήρε και όλα τα συλληπιτήρια. Λοιπόν, μπράβο, εγώ αυτό που έχω να πω, μπράβο στους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Εκεί ήταν φυσικά και γι' αυτό και ο αδελφός του Χούλιο. Ο Χούλιο είναι ένας οπαδός του Άρη στην Αθήνα, ο οποίος έχει συγχωρεθεί. Ο αδελφός του είναι Παναθηναϊκός, ο Χούλιο ήταν Αριανός. Για τους παλιούς αυτά, για όσους ξέρουν, ήταν όλοι αυτοί οι αντιπροσωπεία κατέθεσαν Στεφάνη Τάσο. Εντάξει, και πραγματικά ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή, θεωρώ η σημαντικότερη για μένα. Για μένα η σημαντικότερη, γιατί Τάσο είναι κάτι που δεν το βλέπουμε, έτσι. Δεν το βλέπουμε και είναι κάτι το οποίο έπρεπε να γίνεται, να το θεωρούμε δεδομένο αυτό φορά, το πράγμα. Άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι σε τέτοιες στιγμές δεν υπάρχουν ναι. χρώματα και οπαδισμοί κτλ. Μπράβο, εντάξει. Εγώ τα συγχαρητήριά μου για άλλη μια φορά στους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Βέβαια αυτά να τα θυμόμαστε και όταν δεν φεύγουν συνοπαδοί μας, ναι. δικοί μας οπαδοί ή ξένοι οπαδοί. Εντάξει, να τα θυμόμαστε και πριν από κανένα μάτς, τέλος πάντων. Εσείς όσοι πάτε και σκέφτεστε να κάνετε κακοπροαίρετες ενέργειες, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ναι, καλά. Αυτά τώρα οι νέοι οπαδοί, οι πιο πιτσιρικάδες, θα τα βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα. Βέβαια, απ' την άλλη, εγώ θέλω να το πω και αυτό το πράγμα. Θεωρώ για μένα ότι τουλάχιστον, ρε παιδί μου, μετά από αυτή την κίνηση, τουλάχιστον για ένα ματς, μπορούσαμε τις μητέρες των Παναθηναϊκών να τις αφήσουμε ήσυχες. Για ένα ματς, ρε παιδί μου, δεν θα γινόταν και κάτι. Δεν θα γινόταν και κάτι. Βρέστε τον Παναθηναϊκό, κάντε. Αφήστε τις μητέρες απ' έξω. 2-2 ούτε... έγινε η Εθνική Ρεφρή και χάνει 0-2 στο tie break. Ωραία. Είχαν προβάδισμα 3 πόντους και τους χάσανε. Δεν γίνονται. Εντάξει. Ωραία. Παιχνίδι είναι, μπορεί να το γυρίσουμε. Λέω ότι για ένα ματ μπορούσαμε να το παραβλέψουμε λίγο αυτό μετά και από αυτή την κίνηση και να πούμε ότι κάνουμε κάτι το διαφορετικό, ρε παιδί μου, κι εμείς. Ας το αφήναμε απ' έξω. Δεν θα γινότανε κάτι. Εμπειράζει. Εντάξει. Λοιπόν, και πάλι πολλά συγχαρητήρια. Και στον Ντόκεν και στον Κανέλο και στον αδελφό του Χούλιο. Δεν θέλω να πω όνομα. Εντάξει, όσοι ξέρουν, να είναι καλά. Λοιπόν, όλοι τους. Λοιπόν, πάμε στο αγωνιστικό, Τάσο, έτσι. Λοιπόν, να πούμε πρώτα τα θετικά και τα αρνητικά. Γιατί υπάρχουν και αρνητικά. Πάντα πρέπει στις νίκες να βλέπεις, λέω εγώ, τα αρνητικά. Έτσι, και να μπορείς να τα διορθώνεις. Θα ξεκινήσω βέβαια από τα θετικά. Τα θετικά ήταν ότι ο Άρης, πραγματικά είδαμε έναν Άρη ο οποίος θύμισε το παιχνίδι με τους Νορβηγούς, πίεσε πολύ ψηλά από την αρχή, δηλαδή έδειξε ότι ρε παιδί μου αυτό το μάτς θα το πάρω. Είναι δικό μου το μάτς, θα χάσετε έτσι κι αλλιώς. Πίεσε από την αρχή, έτρεξε πολύ περισσότερο από τους αντιπάλους. Βέβαια όλα αυτά μπορεί να ήταν πιο δύσκολη η αποστολή της ομάδας, αν δεν γινόταν αυτό το τραγικό λάθος στο πρώτο γκολ. Αυτό είναι σίγουρο και έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Έπαιξε καθοριστικό, πιστεύω. Γιατί μετέβηκε πολύ αυτό. Έπαιξε, ναι. Ό,τι βλέπουμε, σφυρίζουμε έτσι. Πιστεύω ότι ο Άρης θα κέρδιζε. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά αυτό έκανε ακόμη πιο εύκολο το έργο της ομάδος. Όπως και η φάση του Μακέτα, νομίζω, στο 41 ναι. είναι καθοριστική. Στο 41. Που δεν κάνει, είναι η μοναδική, ναι. Είναι η μοναδική, νομίζω, καθαρή ευκαιρία του Παναθηναϊκού. Βέβαια, δεν και ξέρω. Το γκολ ακυρώθηκε έτσι. Ναι, είναι κανονικά ακυρώθηκε γιατί έκανε βλακεία εκεί και είναι κόκκινη κάρτα. Φυσικά και δεν είναι κίτρινη. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι η καθαρή φάση αυτή που λες του Παναθηναϊκού. Βέβαια, δεν ξέρω αν ξεκινάει, δεν το μας το έδειξαν επανάληψη όπως είδαμε στον γκολ του Παναθηναϊκού. Αν ξεκινάει από φάουλ η φάση. Λοιπόν, και λέω ότι ο Άρης κέρδισε έτσι κι αλλιώς. Κέρδισε πιο εύκολα, έγινε πιο εύκολη η αποστολή του με το πρώτο γκολ. Μετά όμως υπάρχει ένα δεκάλεπτο καταιγιστικό που ο Άρης χάνει, ξέρω εγώ, μαλλιά. Για ένα δεκάλεπτο. Έχει πραγματικά ισοπεδώσει τον Παναθηναϊκό. Έρχεται το δεύτερο γκολ. Το δεύτερο γκολ το οποίο θέλω να πω κάτι για αυτό το γκολ. Γι' αυτό έβλεψε εδώ το σημείο ματάριό μου. Mm-hmm. Πραγματικά πώς θα φέρνει τύχη. Χαρτάκι ο Λόιντ. Όχι, δεν μου το δώσαν για να μην το. Ναι, το έγραψα. Σημειώσεις. Πραγματικά υπάρχει πριν μια δεκαετία ολόιδιο γκολ του Παναθηναϊκού. Τα λέω ολόιδιο. Είναι το μάτς που Άρης προηγήθηκε 1-0 με το Χαβίτο στο 7ο λεπτό. Και έχει ο Άρης κόρνερ. Ακριβώς το ίδιο κόρνερ, μεταξύ 2 και 1. Κόρνερ κάνει ο Άρης από εκεί και βγάζει αντεπίθεση με Σαλπιγκίδη. Τότε δεν θες να το ακούσεις προφανώς αυτό το όνομα. Δεν είναι ίσως Σαλπιγκίδη. Και με τον Κλέιτον μας βάζουν γκολ από κόρνερ δικό μας. Ακριβώς η ίδια αντάλλεκο άλλη φάση γίνεται και χθες. Και φυσικά το παράδοξο είναι ότι τον γκολ το βάζει ο Βέλεθ που κάνει ένα σπριντ
80-90 μέτρα σαν, σαν τον Κεντέρι. Βρίσκεται απέναντι από τον Στιαπλάγια, από τον Διούδη, κάνει το 2-0. Νομίζω εκεί τελείωσε το παιχνίδι, στο 2-0, στο ημίχρονο. Είχε τελειώσει το παιχνίδι, όσο και να λέμε ότι είναι ποδόσφαιρο. Γιατί φαινόταν και ο Παναθηναϊκός, εντάξει, φαίνεται και ο Παναθηναϊκός δεν είναι στα καλύτερά του. Εντάξει, να λέμε και... Στα καλύτερά του, στα χειρότερά του. Στα χειρότερά του είναι, αλλά δεν είναι φέτος και πέρσι έτσι ήταν ο Παναθηναϊκός. Λέω εγώ, όταν ήρθε στο Χαριλάου. Δεν ήταν έτσι. Έτσι ήταν. Ήταν πολύ καλύτερος. Έτσι ήταν, ξεκίνησε με 6 νίκες πέρσι ο Παναθηναϊκός και μια ισοπαλία. Όταν έπαιξε στο Χαριλάου είχε συνεχόμενες ήττες όμως. Στο ίδιο, πάνω κάτω στο ίδιο ήταν. Λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός πάντα και δεν μπορείς να τον υποτιμήσεις, έτσι, σε όποια κατάσταση και να είναι. Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, έρχεται το 3-0. Έρχεται το 3-0 από μια αντεπίθεση του Άρη. Μετά θα πω ατομικά λίγο. Θέλω να σταθώ πάλι στο τέταρτο γκολ. Το τέταρτο γκολ που μας δείχνει, θέλω να πιστεύω, ότι είναι η αναγέννηση, λέω εγώ, του Μπρούνο, του, όχι του Μπρούνο Γκάμα, όχι ούτε του Ιντέγε, ούτε του Ιντέγε, του Λάρσον. Γίνεται ένα διώξιμο της μπάλας από το Σούγκρεν και είναι ο Λάρσον 20 πόντους πίσω από την μπάλα, κάνει ένα τρομερό σπίρντ, πριν δεν ξέρω ποιος είναι εκείνος ο αμυντικός του Παναθηναϊκού, να μου ζητάω συγγνώμη, δεν τους ξέρω κιόλας. Λοιπόν, του την παίρνει μέσα από την τσέπη την μπάλα. Και τη σερβίρει φυσικά μετά που κάνει και μία-δύο τρίπλες. Τη σερβίρει στον Ιντέγε, που εδώ Ιντέγε να πω, ολόιδια φάση, ολόιδια, στο ίδιο ακριβώς ύψος, έχει στο 87, αν θυμάσαι τη φάση με τη Μόλντε, να κάνει το 4-0. Τι γίνεται εκεί, από εκείνη την οπτική γωνία. Συνήθως η επιθετική σουτάρουν στην απέναντι γωνία με εσωτερικό φάλτσο να βρουν την μπάλα και να τη στείλουν στην απέναντι γωνία. Ο Ιντέγε και με τη Μόλντε και χθες σουτάρει στην άλλη γωνία. Σπάει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Δυστυχώς με τη Μόλτε το απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Χθες έγινε το 4-0. Καλύτερα να έμπαινε εκείνο και χθες να μην έμπαινε. Λοιπόν, αν είναι η αναγέννηση του Ιντέγε όσον αφορά το σκοράρισμα, θα το δούμε στα δύσκολα που είναι την άλλη εβδομάδα. Εντάξει, ο Ιντέγε πάλι για μένα μαζί με τον Μπρούνο Γκάμα ήταν οι δύο καλύτεροι. Όταν εγώ εδώ πέρα είμαστε, τάσω εκπομπές και σου έλεγα ότι ο Μπρούνο Γκάμα είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης του Άρη και επιμένω σε αυτό, ακόμη και όταν έπαιζε και ο Ματέο Γκαρσία, θεωρώ ότι είναι καθαρή ποιότητα ο άνθρωπος και για όλο το ελληνικό πρωτάθλημα, όχι μόνο για τον Άρη. Φάνηκε η διαφορά με τις ομάδες με τον Μπρούνο Γκάμα μέσα, φυσικά και με το Βέλεθ στην άμυνα. Τα αρνητικά, να πούμε και τα, για μένα υπάρχουν και αρνητικά. Τα αρνητικά είναι ότι οι αδυναμίες της ομάδας που τις βλέπουμε και ξέρουμε ποιες είναι, για μένα φάνηκαν ακόμη και χθες. Δηλαδή, μία μισή φάση μας έκανε ο Παναθηναϊκός. Αν δεν έκανε τη βλακεία και ο Μακέντα, σκόραρε ο Παναθηναϊκός στην ουσία, έτσι. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός που έβαλε τον γκολ, ο Περέα, το λένε, δεν θέλω τώρα, εντάξει, καρτολογώντας το είπα. Δεν φταίει ο καημένος. Έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Έσπασε την μπάλα, πέρασε στα δεξιά και τον Βέλεθ, αλλά και τον Κόρχουτ, που ήταν δικιά του η ευθύνη εκεί πέρα για μένα. Και φυσικά έχουμε έναν τερματοφύλακα, ο οποίος σε αυτή την συγκεκριμένη φάση είναι «Βγαίνω, δεν βγαίνω, βγαίνω, δεν βγαίνω, σταματάω, βγαίνω». Δηλαδή, με έναν Παναθηναϊκό που σε κάνει μια μισή ευκαιρία άμα τρως γκολ, είμαστε δύσκολα, λέω εγώ. Θεωρώ ότι εκεί πέρα πρέπει να έχουμε δεύτερο στα μπακ, διότι χθες στην 18 δεν υπήρχε. Δηλαδή, τραυματίζονταν, δεν θα πω κόκκινη κάρτα. Τραυματίζονταν ο Κόρχουτ. Ποιος θα έμπαινε αμυντικό, ποιος θα έμπαινε αριστερό μπακ. Ο Μενέντεθ, νομίζω, αυτός που κάνει τον ποδοσφαιριστή, λοιπόν, ήταν εκτός 18ος. Ποιος θα έμπαινε. Ποιος, πραγματικά, ποιος θα έμπαινε αν τραυματίζονταν. Δεν λέω για κόκκινη κάρτα. Λοιπόν, και στον τερματοφύλακα έχουμε πρόβλημα, λέω εγώ. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένας να νιώθει ο Κουέστα ότι έχει ανταγωνισμό. Δεν νιώθει αυτή τη στιγμή ότι έχει ανταγωνισμό. Όταν έχει πίσω τον Έμαν, έναν πιτσιρικά, ο οποίος είναι 20χρονος και ο οποίος, εντάξει, όπως είπε και ο ίδιος στην προετοιμασία, μαθαίνει τη θέση. Μαθαίνω, είπε. Όταν λέει ο τερματοφύλακας, μαθαίνω ακόμη και τώρα. Δεν ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. 5-11 η εθνική, αντίο, παιδιά. 5-11 χάνει το tie break. Εντάξει. Ναι, είχε δηλαδή την ευκαιρία, ρε φίλε, 22-19 ήταν. Εντάξει, εντάξει, γίνονται αυτά. Βόλε είναι. Λοιπόν, ναι. Θεωρώ ότι και οι αδυναμίες φάνηκαν και για το Σάσα θέλω να κάνω ένα σχόλιο, ο οποίος δείχνει πραγματικά ότι είναι ένας παίκτης,
Δεν θα πω εγώ αυτό το κλασικό, ξέρεις, το λέμε συνήθως, θα ξεχάσουμε το Σιόπι. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι διαφορετικός από το Σιόπι. Το καλό είναι ότι τρέχει τουλάχιστον μέχρι στιγμής όσο και ο Σιόπις και μπορεί και να κάνει και ένα-δύο πραγματάκια και πιο μπροστά που δεν τα μπορούσε ο Σιόπις. Μέχρι τώρα όμως, πάντα φαίνεται ο παίκτης. Στο τέλος της χρονιάς θα δούμε τη συνολική του εικόνα. Μέχρι στιγμής πραγματικά μας βγαίνει ο Σάσα μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Για Μπρούνο Γκάμα τα είπαμε. Δεν τον περίμενα τόσο πεθαμένο τον Παναθηναϊκό. Ναι. Να, τόσο κακό Παναθηναϊκό, δηλαδή εγώ. Όχι, ο Παναθηναϊκός το 4-0 είναι πολύ κολακευτικό. Βλέπω, για αυτό, βλέπω. Να λέμε και. Βλέπω τον Παναθηναϊκό από τη δεκαετία του 70 ακόμα. Ναι. Δηλαδή, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου πιτσιρικά, το 78, 79, 8, 9 χρόνια. Τα καλύτερα του δεν είναι ο Παναθηναϊκός, αυτό είναι δεδομένο. Είναι στη χειρότερη φάση τη ιστορία του. Κοίτα, από το Χαριλάου. Χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω. Εγώ θα σου πω στο Χαριλάου. Φίλε, μιλάς 20 λεπτά. Δεν τελείωσα, ρε, όμως. Δεν τελείωσα, όμως. Καλά. Δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα. Πες αυτό που θέλεις. Και εγώ πάνω σε αυτό θα έλεγα. Πες αυτό που θέλεις. Λέω, στη χειρότερη φάση της ιστορίας του ο Παναθηναϊκός και πάλι δεν τον περίμενα να είναι τόσο χάλι μαύρο. Έτσι. Δεν θέλω να υποβαθμίσω τη νίκη του Άρη. Έτσι. Δικαιότατη 100.000%. Η συγκεκριμένη νίκη και με τον τρόπο που ήρθε και λίγα ήταν το 4-0. Θεωρώ ότι κολακευτικό είναι για τον... αλλά να μην παραπονιέστε για την ευκαρπία και τον Ηρακλή που σας είχε ρίξει 6, ναι, όταν δεν ήσασταν καλά εσείς. Βέβαια, ξεχνάς να μην ξανακούσω κανένα να, κάνουμε τέτοιο, όμως, να βρίζει τις γριές. Όχι, όχι, δεν είναι που άδικο. Σας έριξε 6 στην ευκαρπία. Άδικο 100%. Τη στιγμή που ήσασταν πεθαμένοι και εσείς. Όχι, όχι, δεν διαμαρτυρόμαστε γι' αυτό. Ναι. Να απαντήσω. Ναι, δεν με αφήνεις, δε φίλε. Να απαντήσω όμως. Λες κάτι που είναι ρετάσο. Λες κάτι που είναι, άμα σου το πω τώρα, αν σου δώσω την απάντηση, θα πεις έχεις δίκιο. Ο Άρης στην ευκαρπία, ναι, έπαιζε με 9 από το 25. Με 9 έπαιζε. 70 λεπτά έπαιζε με 9. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 9 χθε. Με 9 έπαιζε για αυτό. Αφού δεν υπήρχαν οι εντάξει, τώρα τι να έκανε τώρα τον γκολ το πρώτο, τι ήταν. Άμα είναι συζήτηση αυτή. Με 9 έπαιζε ο Παναθηναϊκός χθε. Με έπαιζε με 9 ο Παναθηναϊκός. Με άλλο σου λέω εγώ. Και με 9 που έπαιζε δεν έπαιζε να σε σεβαστεί ο Ηρακλής. Να με σου ρίξει. Φυσικά έπαιζε. Αν έπαιζε με 9 ο Παναθηναϊκός και είχε δύο κόκκινες και κάναμε αυτό, θα έλεγα. Έχει δίκιο. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 11 και ήταν πτώμα. Ήταν το φάντασμα του Παναθηναϊκού. Και βλέπω ότι μέχρι το 94. Ήθελε να του χώσει και πέμπτο και έκτο και έβδομο. Μην παραπονιέστε λοιπόν για την ευκαρπία. Αυτό εγώ έχω να πω. Εντάξει, αφήνω στον κόσμο δηλαδή, να βγει μετά. Ο κόσμο να βγει και α πει ό,τι θέλει. Ωραία, okay. Εντάξει, αυτό είναι το δικό μου σχόλιο, ρε φίλε. Εντάξει, καλά, δεν θα σου πω να το αλλάξει. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο. Αλλά, τι να κάνουμε. Εσύ όταν έφαγε 6 στην ευκαρπία από τον Ηρακλή, έβριζε σου Ηρακλή. Γιατί με έριξε 6. Αν ισοσκελίζει μια ομάδα που έπαιζε στο 5 με 9. Δεν ισοσκελίζω την αριθμητική υπεροχή που είχε ο Ηρακλή τότε στην ευκαρπία με το πτώμα. Του Παναθηναϊκού, yeah. Γιατί εσύ και με 9 σου καλύτερο στην ευκαρπία από αυτό το πτώμα που είδαμε χθες. Και λέω εγώ, ότι στο 4-0 καλά τους κάνεις, έτσι, yeah. Αλλά πάντως βάζεις και πέμπτο και έκτο. Μην παραπονιέσαι yeah, λοιπόν για την ευκαρπία και τον Ηρακλή. Εδώ πέρα, στον κόσμο. Εντάξει, γιατί yeah. Και 7 έριξες και στην Ξάνθη. Με 11 έπαιζε και η Ξάνθη. Α, μπράβο. Γιατί, τι να κάνω. Έτσι δεν είναι. Γιατί, τι να έπρεπε να τους πω, βλακεία. Fair play υπάρχει, fair play υπάρχει. Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν παίζουν 9 με 11, για μένα, τι πες. Ναι, τι fair play, 11 με 11 παίζανε, ρε φίλε. Τι fair play να υπάρχει. Τι όσο έκανα, 8 αν μπορούσα να βάλω, δεν κατάλαβα. Πού θα τον πετύχω τον Παναθηναϊκό και τόσο χάλια στο κάτω-κάτω. 8 έπρεπε να τον βάλω. Τι θέλει, τι είναι ασέβεια. 12 να το βάλεις, ρε φίλε. Έπαιζε με 9. Είχα, 12 είχε, να το βάλεις, μπορείς. Αλλά ναι, αλλού είχε, θέλω να το πω, ναι, άλλο θέλω να πω εγώ. Δεν είναι το ίδιο. Όταν αυτό, το κάνουν σε εμάς. Όχι, μα δεν είναι το ίδιο, λέω. Εγώ λέω ότι δεν είναι το δεν ίδιο. Δεν ζάχω. Δηλαδή τίποτα δεν δέχεσαι. Ψάχνεις δηλαδή okay. Να κάνεις από τη μήκα ξύγκη. Οκ, okay, εντάξει. Τι εντάξει, okay. Αφού λες ότι όταν, είναι, εντάξει. Ναι, όταν είναι στην καμπούρα μας, εντάξει. Μας πειράζει. Okay. Όταν το κάνουμε εμείς σε άλλον, okay. Ωραία, ρίξε τους 15. Δεν είναι έτσι. Εντάξει. Οκ. Okay. Okay. Η άποψή σου. Να σου πω και κάτι. Ναι. Τα ίδια θα έλεγα και για τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Εγώ δεν θα το έλεγα αυτό όμως. Εντάξει. Θα έλεγα βάλτε τους 15 γκολ, μπορείτε να τους βάλετε. 15. Όχι 4. 15 να το θυμούνται για μια ζωή. Αλλά αν μου είχαν βάλει και αυτοί, γιατί εγώ δεν θυμάμαι να έχω ήττα με 6 γκολ από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, αν μου είχαν χώσει 6, δεν θα μιλούσα. Θα έλεγα καλά μου κάνανε. Αφού θέλω να βάλω 15. Εγώ επαναλαμβάνω για να το κλείσουμε. 5 θυμάμαι, 6. Εγώ όχι. Επαναλαμβάνω για να το κλείσουμε. Α, στην ευκαρπία ο Άρης έπαιζε 11 με 11. 15 αν μπορούμε, α μα βάλουν. Τι σημαίνει αυτό, δεν κατάλαβα. Εμείς λέμε έπαιζε ούτε καν από το 70-80. Έπαιξε ο Άρης 1,5 ημίχρονο με 9. Γιατί κολλάς... Και μάλιστα και μία από τις δύο άδικη αποβολή. Μία από τις δύο. Mm.
το θυμάμαι πολύ καλά, ήταν αυτός με το μουστάκι που μας έπαιξε τελικό. Ο Δούρος ήταν κιόλας που μας έπαιξε τελικό στην Τούμπα. Ναι. Ο Δούρος έβγαλε στο 22 κόκκινη κάρτα και στο 24 κόκκινη κάρτα. Ναι. Σε 2 λεπτά 2 κόκκινες. Και έπαιξε ο Άρης 70 λεπτά με 9. Αν αυτό είναι ίδιο με το πτώμα του Παναθηναϊκού που είναι πτώμα. Τι να πω εγώ τώρα, αν αυτές δύο περιπτώσεις. Εγώ ίδιες. Κοιτάω την ουσία και το σκορ. Εντάξει, ωραία. Στη μία λοιπόν περίπτωση σας έριξε 6 ο Ηρακλής στην Ευκαρπία και χοροπηδάτε ακόμα και σήμερα. Εντάξει. Στην άλλη περίπτωση τους έριξες 4, που καλά τους έκανε, σου λέω, αλλά δεν μπορείς να διαμαρτύρεσαι για τα 6 της Ευκαρπίας. Ωραία. Γιατί και εσύ βρήκες ένα πτώμα και ας έριξες επάνω του. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, δεν φταίει που είναι πτώμα όλοι πάνω. Δεν είπα εγώ ποιο φταίει, ρε φίλε. Σου ωραία. Λέω το δεδομένο. Ωραία. Σου λέω το αποτέλεσμα. Okay. Τι να κάνουμε. Ωραία, ακούσαμε. Και κάτι τελευταίο, τώρα. Δεν ξέρω, να κλείσω με αυτό. Ναι. Τι χαρτάκι σε έδωσαν. Όχι, δεν με έδωσαν χαρτάκι. Εγώ το βγάζω και φωνάζω. Εγώ το έγραψα. Δικά μου γραμματάκι. Λοιπόν. Για να να το. Μου έδωσε την ασύρση πραγματικά ο. Ξέρω εγώ αυτά τα γράμματα. Ο Ματζιούκης. Αυτά τα γράμματα στο βαθύλακο τα κάνω. Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Άμα δεν πάρω από το χαρτάκι. Στο δημοτικό βαθύλακο. Άμα δεν πάρω χαρτάκι από το τέτοιο δεν γίνεται. Όχι, χαρτάκι. Παπαγαλία λοιπόν, τα λες. Ωραία, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ναι, να πάμε. Λοιπόν, από θέλω, παλιά είναι αυτό. Στην Μαρμίτα δεν σε έδινε συμβουλέ. Βέβαια. Γιατί δεν σε έδινε συμβουλέ στην τηλεοπτική Μαρμίτα. Βέβαια. Που τον ήξερα εγώ το Τσαλτίδη. Α, δεν τον ήξερε. Ωραία, εντάξει, ωραία. Με έδινε ο Τσαλτίδης, αφόσον θέλεις και το λες. Θα μιλήσω. Okay, ό,τι θέλεις πες. Πάμε παρακάτω. Στον αέρα, ακουγόμαστε και ήδη. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέω ότι θέλω να δώσω πραγματικά συγχαρητήρια στον κύριο Τσίπρα. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Πραγματικά το βρήκε το περιπτώριο του Άρη φέτος. Πέρσι το ψάχνε, πραγματικά είχε GPS. Το ψάχνε, πού είναι, ρωτούσε το περιπτώριο του Άρη, πού είναι. Στο περιπτώριο του ΠΑΟΚ έβγαινε συνέχεια, ρε παιδί μου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο περιπτώριο του ΠΑΟΚ. Δεν είναι, GPS, το GPS δεν είναι, του λέγαν, το ρωτούσαν πού είναι το περιπτώριο του Άρη, του λέγαν από εδώ φιλέ δεξιά αριστερά, δεν το βρίσκει. Φέτος το βρήκε, είδες, είστε κορόιδα λέω εγώ εκεί πέρα που του δώσα και τι του δώσα ένα βιβλίο, τι του δώσα, εγώ του έδινα κάτα ρατατά να διαβάσει. Έλα, ρε, αυτά τώρα, εντάξει, κάτα ρατατά θα του δίνα εγώ. Εσύ άμα τον έβρες μπροστά σου. Εσύ. Όχι, εγώ άμα ήμουν Άρης. Πάντα το, εσύ πάλι... αν ίσως το περίπτωρο και έβρες το τσέπα μπροστά σου. Τελείωσες. Όχι. Ωραία. Όχι. Ωραία. Τι θα τον έκανες. Τίποτα δεν τον έκανες. Τι θα τον έκανες. Μα αυτό σου λέω. Ε? Τίποτα. Σου λέω θα του έκανες. Χειραψία θα τον έκανες. Τίποτα. Άντε ρε κοτόπουλο. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, εγώ μιλάω, εσύ πες ό,τι θες μετά. Λέω ότι αν ήμουν εγώ πρόεδρος του Άρη και φάνηκε και ο πρόεδρος του Άρη το ίδιο έκανε. Διότι δεν ήταν ο πρόεδρος του Άρη, έτσι. Ο αντιπρόεδρος ήταν. Σαν να του λέει δεν θέλω να σε δω, ρε φίλε. Δεν θέλω. Του δώσανε και ένα βιβλίο. Αν δεν ήθελα να το δει, δεν πήγαινε όπως έκανε ο Ιβάν. Δεν ήταν ο Καρυπίδης. Όπως έκανε ο Ιβάν Σαββίδης, δεν πάτησε να πει. Μα δεν ήταν ο Καρυπίδης. Όταν ήρθε ο Μίστερ Μπίντζ, δεν ήταν πάτησε. Ο Καρυπίδης, σου λέω. Αυτό σου λέω. Ήταν ο Καρυπίδης νούμερο 2. Ναι, εντάξει. Ήταν okay. Ο 2. Είναι 2. Έχουμε την, τύχη να έχουμε 2 Καρυπίδες. Έναν κανονικό και έναν. Πέρσι του δώσατε φανέλα πέρσι. Το Τσίπρα. Ναι. Δεν ήρθε στο περίπτωρο. Πρόπερσι δεν του δώσατε. Δεν ήρθε, ρε φίλε. Δεν ήρθε. Δεν το βρίσκε. Εγώ πιστεύω, έχω πάντα ότι ήθελε να έρθει. Εγώ το πιστεύω. Δεν το βρίσκε. Δεν το βρίσκε το περίπτωρο άνθρωπος. Μπορεί. Τώρα το θυμήθηκε, ήρθε. Ρε το ρε Τσίπρα, γεια σου ρε Τσίπρα. Το βρήκε στο περίπτωρο. Και του χρόνου να έρθεις. Και του χρόνου. Αυτά κύριε Τρέγκε, sorry. Δηλαδή, άμα ερχόταν ρε φίλε, τι θα έκανες. Μα σου είπα, δεν θα έκανες. Περνούσε τη Μόλντε. Δεν θα. Όχι, ρε φίλε. Τότε. Εγώ είπα ότι φταίει για τη Μόλντε. Μα, όταν, ο μα, όταν, μα τώρα το λες έτσι. Και δύο γεγονότα ο ακροατής που σε ακούει. Ναι. Καταλαβαίνει ότι σε πείραξε που δεν ήρθε. Όχι, ρε φίλε. Πώς όχι, ρε. Συγγνώμη, ρε Νίκο. Εσύ, σαν ακροατής τώρα, δεν καταλαβαίνει ότι τον πείραξε που συγγνώμη, δεν ήρθε πέρσι, ας πούμε. Συγγνώμη, ευχαριστώ, λεπτό. Με δικαιώνει. Ένα λεπτό, ρε ναι. Νίκο. Συγγνώμη. Ναι. Ο πρωθυπουργός είναι. Φυσικά θα είναι μια ομάδα, έτσι. Ναι. Λογικό είναι. Εμείς δεν λέμε. Και πρέπει να, και να τη λέει. Εγώ δεν, γιατί να μην λέει τι ομάδα είναι. Δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Λοιπόν, δεν πρέπει να περνάει από όλα τα περίπτερα. Πώς πρέπει να περάσει από του Άρη, του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή. Και αν γουστάρεις του ΠΑΟΚ, ας κάτσει μία ώρα, στο Άρη 15 δευτερόλεπτα. Πρέπει να περάσεις όμως από όλα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Πρέπει να περάσεις, πρωθυπουργός είσαι. Δεν γίνεται. Εντάξει. Στη Τζιμισκή αυτό... μόνο έχει 25 περίπτερα αριστερά δεξιά. Ναι, ναι, ωραία. Πώς θα περάσει από όλα. Ναι, εντάξει. Τι είναι, ρε φίλε, ψιλικάτζεις. Εντάξει, ας πάρει και δύο σοκοφρέτες. Λοιπόν, έτσι ο Τσίπρας. Ρε πώς τα φέρνει η Ρουσλάνα η ζωή, ρε. Εσείς, με όποιον έχει πάρει ο ΠΑΟΚ τίτλο. Όπως και το άλλο. Με Κουλούρη, με Τσοχαντζόπουλο. Και το άλλο, τώρα μου δίνεις ασίστ. Να σε πες το, πες το. Ναι, με τον ένα με τον άλλο, να ναι. Τους μισείτε, ρε. Τι όπως, αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό γουστάρω, ξέρεις τι, Νίκο. Να μην γουστάρεις, και δεν είναι κακό, και εγώ δεν γουστάρω τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι κακό, να μην γουστάρεις, αλλά να πρέπει να πας. Κατάλαβες. Όπως δεν σε προωρεώ, ο Δήμαρχος. Πήγε κάθισε. Αυτός που είπε να πέσει ο Άρης πριν 7 χρόνια,
το θέλω του και καλά έκανε, δεν είναι κακό. Πήγε και κάθισε στο περίπτερο του Άρη. Γιατί έπρεπε να πάει. Έπρεπε. Αυτό που θέλει να πει ο συνάδελφος είναι ότι αφού ήρθες πέρυσι, που είσαι πρωθυπουργός, τώρα που δεν είσαι, μην έρχεσαι. Δεν ήρθες πέρυσι, μην έρχεσαι. Δεν είναι κακό. Τώρα είναι αντιπολίτευση. Δεν είναι κακό. Τώρα είναι αντιπολίτευση. Θέλει ψηφαλάκια. Αλλά τώρα θα πάρει. Τι να πάρει. Ναι, δεν είπα τίποτα, συγγνώμη. Δημόσια είμαι. Κοίταξε τώρα, ο καθένα μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει. Ό,τι αγαπάει. Γιατί πέρσι δεν μπορούσε να ψηφίσει. Δημοκρατία έχουμε και επειδή ο κόσμο ακούει μια δημοκρατικότατη εκπομπή. Με το ΣΠΑΚ θα ήθελε. Τώρα, 20 λεπτά μιλούσα εγώ. Εντάξει. Για πε την ερώτηση τώρα. Θα κάνουμε το διάλειμμα και μετά. Πε την ερώτηση τώρα. Μόλι ανοίξετε το topic κατρώνουμε το ΣΠΑΚ θα ήθελε. Το topic. Αυτό είναι ωραίο. Εντάξει, προπονητή πήρατε. Εμεί. Όχι, δεν βιάζει. Ναι, φίλε, έχω ένα ρίγο στόχο. Πραγματικά. Ένα ρίγο στόχο, πραγματικά. Ένα φόβο. Κοίταξε. Κοίταξε λίγο τώρα. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην πείθει στο ποδόσφαιρο που παίζει, αλλά όταν είναι 38 αγωνιστικές αίτητος. Αίτητος, ναι. Ένα δίκιο το έχεις. Και από τις 38 αγωνιστικές αίτητος, οι 34 είναι νίκες. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τον οποιοδήποτε αντίπαλο έρθει στον ΠΑΟΚ. Και ένα ακόμα, φίλε Νίκο Παπαδόπουλε. Ο ΠΑΟΚ πλέον, πολύ εδώ και αρκετά χρόνια. Ο Νίκος είναι φίλος μου. Ναι. Αλήθεια του. Δεν έχω κανένα θέμα. Αδελφέ μου! Έχει αποκτήσει την οτροπία του νικητή. Το DNA. Τη στόφα το DNA. Του νικητή. Ναι. Θα χάσει. Δεν γίνεται να μην δε χάσει. Ναι, δεν γίνεται να μην δε χάσει. Έτσι. Να πούμε επίσης ότι σε όλη την ιστορία του ποδοσφαίρου ξεπέρασε και τον Παναθηναϊκό. Ήταν στην τρίτη θέση ο ΠΑΟΚ, είναι στη δεύτερη πλέον θέση. Ήταν 37 αγώνες αίτητος ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε 38. Mm-hmm. Αλλά για να φτάσει στον πρώτο Ολυμπιακό θέλει πολύ ψωμί ακόμα. Για πόσο είναι ο Ολυμπιακός? Νομίζω ότι η δεκαετία 70 ήταν 58 αγώνες αίτητος. Δεν θα προλάβεις 58. Πιστεύω, έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ τώρα, λίγο δύσκολο. Δεν θα προλάβεις. Λίγο δύσκολο. Λέω. Καλά, ποδόσφαιρο, δεν ξέρεις, αλλά δεν θα προλάβεις. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα, να μας πει και ο κύριος Νίκος. Την ερώτηση, την ερώτηση. Ακριβώς θέλει. Ναι, ναι, έτσι, έτσι. Αεράτη, αεράτη. Θα το πιάσει έτσι. FM και ενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526 και λίγο αργότερα γραμμέ στο 2310, 27 και 38. Παιδιά, αυτό που βλέπαμε και σα έλεγα την ηθική είναι δικό μου το λάθος, είναι χαζομάρα, είναι επανάληψη, ήταν το μάτς με τη Γαλλία. Απλά έβλεπα το δεύτερο σετ, το τρίτο σετ που κέρδιζε η Ελλάδα, γιατί τελικά κέρδισε η Ελλάδα τη Ρουμανία, να πούμε, έτσι. Έβλεπα το τρίτο σετ που ήταν 22-20 και μετά πιάσαμε την κουβέντα με τον Ζάχο και αποσυντονίστηκα και μετά, επειδή φορούσε και η Γαλλία ίδια χρώματα με την Ρουμανία, μπερδεύτηκα εγώ, με συγχωρείτε, ζητάω συγγνώμη, η Ελλάδα κέρδισε, να πούμε στο βόλι, τους Ρουμάνους με 3-1 σετ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τον Κώστα τον Αποστόλο, τον πω ευχαριστώ που με ενημέρωσε το παλικάρι, έτσι. Να είσαι καλά, ρε Κωνσταντίνε, γιατί ζωντανή εκπομπή είναι. Εδώ πρέπει να έχουμε το νου μας στα θέματά μας, το τι λέει ο συμπαραγωγός, στα μηνύματα, στην επικαιρότητα, στο στίχημα. Κάποια στιγμή μπορεί να κάνουμε και λάθος. Εντάξει, το διορθώσαμε. Τέλος καλό, όλα καλά. Πάμε στο break. Βασίλη Καβαντία και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα. Τάσο Τρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ, Λίμπερο 107,4 των FM από το ραδιομέγαρό μα στο κέντρο τη πόλη. Συντροφιά Παρέτσα, θα πάμε μαζί μέχρι και τι 10, όπω συμβαίνει καθημερινά εδώ στο Λίμπερο 107,4 των FM. Πιστεύω ότι έχετε όλοι οι ακροατέ μα, είτε Αριανοί, είτε Παοξίδε, είτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα φίλοι, έχετε υψηλό IQ και αντιλαμβάνεστε πότε κάνουμε χιούμορ και πότε μιλάμε σοβαρά. Εντάξει, φυσικά και δεν παίρνει κανένα χαρτάκι ο Ζάχος, τόσα χρόνια που τον ξέρω. Εντάξει, κάνουμε την πλακίτσα μας όπως και αυτός λέει για μένα εγώ, κάτι, ξέρω εγώ, εντάξει. Λέω και εγώ για τον Ζάχο. Ούτως ή άλλως αυτή η εκπομπή είναι καζούρας, έτσι είναι εκπομπή καζουρίτσας που θα κάνουμε, είναι εκπομπή για καλαμπούρι, είναι εκπομπή που θα αντιπαρατεθούμε, θα πούμε βέβαια και τα σοβαρά μας, έτσι. Αλλά πιστεύω ρε παιδιά ότι καταλαβαίνετε πλέον μετά από ένα χρόνο και παραπάνω πότε κάνουμε πλάκα. Και πότε μιλάμε σοβαρά. Δεν υπάρχει βέβαια αυτό που είπαμε. Το διευκρινίζουμε για να το ξεκαθαρίσουμε. Βέβαια, εντάξει, κάποια στιγμή μπορεί και εμείς να κάνουμε κάποια πράγματα που ίσως είναι και λίγο τραβηγμένα. Okay. Εντάξει, okay, η ζωντανή εκπομπή είναι και εμείς θα κάνουμε τα λάθη μας και εσείς θα κάνετε τα λάθη σας. Νομίζω ότι θα υπάρχει και η συγκατάβαση και η συνεννόηση στην πορεία της εκπομπής. Για να το αντιληφθούμε και οι δύο πλευρές. Τάσο, 10 δευτερόλεπτα ναι. Θέλω, ναι, πραγματικά, ναι, γιατί ξέχασα ότι ο Φετφατζίδης βέβαια ήταν στους πολύ διακριθέντες, ναι. Έτσι, πιστεύω έκανε από τα πιο μεστά του παιχνίδια ουσιαστικός. Αυτό δεν ήθελα να πω κάτι άλλο και για τον προπονητή, για να κλείσω και να πάσει στον ΠΑΟΚ.
λοιπόν ότι είπαμε ποιες είναι οι προτεραιότητες και τι πρέπει να παρμάνει. Πάλι στο κασίδι το κεφάλι να μάθει κάποιος, καλύτερα να μην έρθει, έτσι. Πάμε. Τώρα για τον ΠΑΟΚ έχουμε τρεις γραμμές. Θα μιλήσω λίγο αργότερα καλύτερα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ένα λεπτό θα μου δώσουν οι φίλοι ακροατές για να μην περιμένουν. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε καλά. Ένα 30 λεπτό, έπαιξε πολύ καλό, πολύ στρωτό ποδόσφαιρο. Έπαιξε ποδόσφαιρο κυριαρχίας, αυτό που θέλει δηλαδή ο προπονητής του, και είναι δύσκολο βέβαια να το καταφέρει. Από εκεί και μετά ισορρόπησε ο Ατρόμητος, έφερε το παιχνίδι στα μέτρα του, έβαλε 2 γκολ, προηγήθηκε με 0-2, έγινε το 2-1 με τον Βέλιο, έγινε το 2-2 πάλι με τον Βέλιο. Τελικά πήρε την νίκη και τους 3 βαθμούς ο ΠΑΟΚ διαπυρός και σιδήρου. Λεπτομέρειες θα πούμε λίγο αργότερα, αφού πάρουμε τις γραμμές και μας δοθεί βέβαια ο χρόνος. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ο ΠΑΟΚ, χωρίς να πείθει αγωνιστικά, χωρίς να πιάνει την γνωστή καλή απόδοση που είχε πέρσι και έπαιζε και στρωτό και καλό ποδόσφαιρο και δεχόταν δύσκολα γκολ, έχει αποκτήσει την οτροπία και τη στόφα του νικητή και αποκομίζει την ουσία, τα τρίποντα δηλαδή. Και να σας πω και κάτι. Στο τέλος της βαθμολογίας, κανείς δεν θα θυμάται ότι τις 3 πρώτες αγωνιστικές ο ΠΑΟΚ, χωρίς να παίξει καλό ποδόσφαιρο, πήρε 3 στις 3 νίκες. Και είναι 38 μάτς αίτητος. Και διατηρεί, δικαιολογημένα θα πω εγώ έως τώρα, τον τίτλο του αίτητου πρωταθλητή και ταμπλούχου 2018-2019. Αυτό που θα υπερασπιστεί φέτος, διότι δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Αλλά πρέπει να στρώσει μερικά πράγματα. Ιδίως στην άμυνα, να σοβαρευτούν και μερικοί ποδοσφαιριστές, να πάρουν ευκαιρίες και κάποιοι άλλοι, να μπουν όλοι οι ποδοσφαιριστές μέσα. Γιατί να ορίστε, ο Μίσιτς μας βγαίνει έως τώρα. Μια χαρά σου βγαίνει ο Μίσιτς. Έχω πολλά να πω, έχω να αναλύσω κι άλλα για το μάτς και για κάποιους παίκτες, αλλά σεβόμαστε τους ακροατές που περιμένουν και πάμε ευθύς αμέσως στον πρώτο φίλο για σήμερα, 23-10-287-38. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για χαρά, καλή εβδομάδα. Μια ώρα μιλάτε, τι σε βέβαια. Φίλε, γραμμές δεν θα ανοίγαμε. Κανονικά έπρεπε να κάνω εγώ σχόλιο. Ο Ζάχος μίλησε 20 λεπτά για άρε, εγώ δεν μίλησα. Πάμε. Ο Τάσος, είμαι από την Δουμαριά. Έλα ρε Τάσος, πάμε. Όσο για το αίτητο και αίτητο και αίτητο, ρε παιδιά, στην Ευρώπη από κάτι έστρεσε και βίντι και μίντι. Εκεί πέρα δεν έχει ρέντα. Δεν έχει ρέντα στην Ευρώπη. Εντάξει, φίλε, εγώ όταν έπαιζα με αυτούς ήσουν σε άλλη κατηγορία. Ναι, εντάξει, άστο να ρέντα. Εσύ άστο πάω. Εσύ άστο πάω. 4-0 κέρδισες, δε φίλε, χθες τον Παναθηναϊκό και πάλι για τον πάω. Εχθές μπαίναν όλα. Μπαίναν όλα. Τι να κάνουμε. Αυτό μετά μιλάω για ρέντα. Εγώ λέω ότι στο ποδόσφαιρο αν δεν έχει ρέντα δεν κάνει τίποτα. Είναι ένα βασικό στοιχείο η ρέντα. Ο πάω πήρε το μάτσο τον 90 φεύγα. Δηλαδή δεν ήταν βασικό στοιχείο ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένα πτώμα και ασέλγησες. Δεν είναι βασικό στοιχείο, ρέντα είχες χθες. Κάτσε και με τον Όφη είχα δύο δοκάρια και πέναλτι. Δεν έκανε μια. Δεν έκανε μια. Και Όφη όμως έχασε. Με την Μόλτεν είχα να τελειώσω το μάτι 6-0 δεν πάλι. Στο μάτι δεν πάει παράταση. Δεν είναι θέμα για δε μια. Τέλος πάντων, εντάξει. Αν έχεις ρέντα, μπορεί να σου πάρει 38 μάτς. Τα σούλη χρειάζεται αδερφέ και η τύχη. Παντού. Όχι μόνο στα μάτς, στη ζωή μας γενικά. Ακριβώς. Μου λες εσύ τύχη είναι 20%. Εγώ λέω ότι είναι παραπάνω. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν θα διαφωνήσουμε γι' αυτό. Okay. Έτσι, μπορεί να πάει 68 μάτς. Εγώ πρώτα απ' όλα βάζω την ποιότητα, μετά βάζω παίκτες προπονητή και μετά βάζω την τύχη, αδερφέ. Εγώ βάζω τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος μου βάζει τα λεφτά. Το ίδιο είπαμε με τα πρώτα δύο που είπα. Αν υπάρχουν το χρήμα. Εντάξει. Ωραία. Τάσο, πριν λίγο τελευταία. Αυτό που έγινε από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού το περίμενε ή όχι, ρε φίλε. Για πες μου λίγο. Όχι, δεν περίμενα. Έτσι. Να λέμε ας πούμε και τα σωστά, να τα λέμε και να τα επικροτούμε, ναι. Έτσι. Δεν το περίμενα. Δεν ξέρω αν γινόταν από τον ΠΑΟΚ τίποτα, τι θα γινόταν. Τι αν γινόταν. Δεν ξέρω αν έχονταν τίποτα να τιμήσουν, ναι, από τον ΠΑΟΚ τον Κουκ. Δεν ξέρω τι θα γινόταν. Τίποτα δεν θα γινόταν. Χειροκρότημα θα υπήρχε. Μακάρι. Πιστεύω. Το εύχομαι. Χειροκρότημα θα υπήρχε. 100%. Το εύχομαι. Παιδιά, εύχομαι στον Άρη καλή επιτυχία την αγωνιστική που έρχεται. Το χείρι το πήρα και πέρσι, το πάω και φέτος άνετα πιστεύω. Να δούμε. Ντέρμπι είναι. Καλό βράδυ. Γεια σου, είσαι καλά. Ακόμη είναι νωρίς, έχουμε μέρες για το Άρης ΠΑΟΚ, είναι η εβδομάδα του παιχνιδιού. Πάμε στον επόμενο. Ναι, καλησπέρα. 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 Ήθελα, Ζάχο, να σε ρωτήσω για αυτό που είπες για πέρυσι για τον Τσίπρα, για την έκθεση. Μου φάνηκε πολύ περίεργο, γιατί πέρυσι ο Άρης ήταν συστρατευμένος επικοινωνιακά με Ολυμπιακό.
και με Νέα Δημοκρατία, α πούμε. Πώς είναι δυνατόν να έρθει ο Τσίπρας στο περίπτερο, υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Ήταν, αυτό από πού προκύπτει, φίλε, ότι ήταν με τη Νέα Δημοκρατία ο Άρης πέρυσι? Συστατευμένο επικοινωνιακά ήταν. Από, πού, μαζί, και με τον Ολυμπιακό, από τον πολύ απλό λόγο, α πούμε, ότι ακολουθούσε τη ρητορική τη πρωτάθλημα των Πρεσπών, έτσι. Όχι, αυτό το λέγανε οι φίλοι. Δες ποιο κατέβασε δήμαρχο. Φίλε, για Θεσσαλονίκη είναι ένα λεπτό. Καρπετόπουλο, α πούμε, θετικά άρθρα στο. Αυτά που λε. Καρπετόπουλο στα δικά σα ραδιόφωνα, α πούμε. Το όνομά σου καταρχήν, αν θέλει λίγο. Βασίλης, Βασίλη. Έλα, Βασίλη. Αυτό που λε δεν είναι επίσημη γραμμή τη. Αυτή είναι επίσημη γραμμή των οπαδών. Τι δουλειά έχουν οι οπαδοί. Τι δουλειά έχουν οι οπαδοί με την. Εντάξει, τώρα υπάρχει το επίσημο και υπάρχει τον επίσημο. Τώρα ξέρουμε τι συμβαίνει. Ο Μητσοτάκης δηλαδή, που, με αυτή τη λογική που λες εσύ, που ο πρόεδρος σου είπε ότι δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός, δεν πέρασε από το τέτοιο του ΠΑΟΚ, από το περίπτερο. Γιατί πέρασε, με τη δική σου λογική δεν έπρεπε να περάσει ο Μητσοτάκης από το περίπτερο του ΠΑΟΚ. Αυτούς ρε φίλε και τη μάνα να τους βρεις θα περάσουν αφού ψήφους θέλουν. Αυτό λέω κι εγώ. Μα και εγώ αυτό λέω. Ναι, αλλά πέρσι δεν ήθελε ψήφους. Και τι να κάνουμε, ρε φίλε. Αυτό λέω. Πέρσι δεν ήρθε. Ήθελε, φυσικά και ήθελε. Όπου να θα πήγαινε. Εσείς, άρα, κάντε ένα συναλλητήριο στην Καμάδα γιατί δεν ήρθε ο Τσίπρας, εσύ. Ωρε φίλε, δηλαδή. Κόπι πάστε. Ναι, καηλέ με το. Έλα, φίλε. Συνέχισε, Βασίλη, απάντησα νομίζω. Αυτό ήθελα να πω ότι δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτό πέρσι γιατί και φέτος ακόμη δηλαδή υπάρχει. Αυτό που δεν δέχονται, δηλαδή, ρε Βασίλη, δηλαδή αυτό που βλέπει όλος ο κόσμος. Αυτό που βλέπει όλος ο κόσμος. Και το ακίνητο μιλάει. Για ΣΥΡΙΖΑ μιλάει εδώ, έχει βγει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και πάλι για ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΟΚ μιλάει. Θέλω να πω ότι η τάση φαίνεται, επειδή είναι έκδηλη η τάση επικοινωνιακή. Εγώ λέω, φίλε μου, ότι αυτό που λες ότι ο Μητσοτάκης πέρασε από όλους, χωρίς να είμαι τη Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας πέρσι δεν ήρθε στο Άρη. Όταν δεν έρχεσαι πέρσι, δεν θα έρθεις ούτε φέτος. Άλλο κάτι παράλογο μου το λες. Κατάλαβα. Απλώς, εντάξει. Δεν λέω κάτι παράλογο, νομίζω, έτσι. Δεν λέω κάτι παράλογο. Αυτό χαιρετώ. Να είσαι καλά. Yeah. Να είσαι καλά, Βασίλη. Αυτό που το βλέπει όλος ο κόσμος, φίλε, και εσείς δεν το παραδέχεστε, δηλαδή. Πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Δηλαδή, ο Άρης τι είναι τώρα, με το Τζίπρα και με τη ΣΥΡΙΖΑ? Δεν είναι με το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία? Με κανένα δεν είναι ο Άρης. Με κανένα δεν είναι ο Άρης. Μπράβο. Πάντως, ο Μητσοτάκης το Αχιάο κατέβασε εδώ πέρα και στηρίχθηκε από τους Αριανούς. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ποιον κατέβασε? Εντάξει. Ο Άρης στήριξε τον Ταχιάο. Ο ΠΑΟΚ. Τον κύριο Ζέρβα, νομίζω, και τον κύριο Ορφανό. Τον κύριο Ορφανό. Τον κύριο Ορφανό. Που δεν μπήκε ούτε καν στη διάδοση. Ο κύριο Ζέρβα τι είναι, δηλαδή. Άρης είναι. Πάοξης, αλλά η πρώτη τέτοια ήταν Ορφανός. Δηλαδή, ποιος τον έβγαλε τώρα το Ζέρβα? Ορφανός ήταν. Οι Αριανοί το βγάλαν. Δεν ξέρω. Το Παοξίδες δεν βγάζαν πάντα. Γιατί λέτε εσείς ότι το κέντρο είναι Αριανοί? Αυτό είναι δεδομένο. Πάει και αυτός ο μύθος. Μύθος κι αυτός. Μύθος. Κάποτε μπορεί να ήταν. Κάποτε μπορεί να ήταν. Ο Μαναβής ήταν ο τελευταίος Παοξίδες. Κάποτε μπορεί να ήταν. Κάποτε σου λέω μπορεί να ήταν στο κέντρο. Έτσι, αλλά όταν έχεις 122 χρόνια να πάρεις συνολικά τίτλο, πρωτάθλημα και κύπελο. Θα τα βάζουμε μαζί. Ναι, όταν έχεις τρεις υποβασμούς. Έχεις τρεις υποβασμούς σε Β' και Γ' εθνική. Άλλαξαν ομάδα αυτή. Όταν δεν έχεις πάρει ένα τίτλο, ενώ ο αντίπαλός σου στην πόλη διαπρέπει τα τελευταία χρόνια. Παίρνει συνεχόμενα κύπελα, παίρνει πρωταθλήματα. Άρα άλλαξαν. Ναι, τον υπολογίζει μόνο αυτόν υπολογίζει η Αθήνα και ο Πειραιάς. Ωραία. Αυτό θα συμβεί. Άρα οι Αριανοί του κέντρου γίναν ΠΑΟΚ. Φτάσαμε στο συμπέρασμα. Εγώ δεν το λέω. Πάμε στον επόμενο. Εγώ δεν το λέω. Τα αποτελέσματα των εκλογών. Εσείς δεν λέγατε. Πάμε στον πριν επόμενο. Πριν τις εκλογές δεν λέγατε ότι το κέντρο είναι Άρη Αριανοί. Και πώς βγήκε ο Ζέρβας? Τι να κάνουμε, γίνονται και εξήγησέ μας. Εσύ πες μας. Μα εγώ σου λέω αυτό που κατέβασε. Μία φορά να παραδεχτείτε. Αυτό που κατέβασε. Επίσημα ο ΠΑΟΚ, γιατί όπως είπες επίσημα ο Άρης, δεν μπήκε στη διάδα σου, λέει. Ναι. Δεν μπήκε, είπες ότι μπήκε ο κύριος Ορφανός. Μην σου βγάλω εδώ link. Έκαναν επιλογή. Ναι. Έκαναν επιλογή. Ναι. Ποιον θα ψηφίσει? Ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Και ο κύριος Ορφανός δεν βγήκε για τον περίφημο νόμο τότε. Α, για τον νόμο. Άμπρα, εκεί την πλέρωσε. Ναι. Εκεί πιστεύω. Τι τον υποστήριζε τότε ο Πάη ΠΑΟΚ, αφού δεν θα έβγαινε. Ποιο θα έκανε, εμένα? Πάλι να σου βάλω τα link εδώ πέρα. Άντε πάλι. Ωραία, πάμε στον επόμενο. Δεν θα συμφωνήσουμε. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Πού να συμφωνήσω, δεν έχεις τίποτα. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου. Στέφανος. Έλα, ρε Στέφανε, έλα. Πάμε. Άκου, Τρέγια, επειδή είσαι φιλοπαναθηναϊκός. Δεν ξεκινάς καλά, φίλε. Ξεκινάω. Δεν ξεκινάς. Ναι, μην απευθύνεσαι το όνομά μου σε αυτό που λες. Το όνομά μου δεν θα το απευθύνεις σε αυτό που λες. Πάμε, Στέφανε, πάμε σε αυτό. Εντάξει. Λοιπόν. Επειδή πάρ' το πίσω αν θες να συνεχίσεις. Τι το όνομα σου, δεν κατάλαβα. Επειδή είπες φιλοπαναθηναϊκός. Εγώ είμαι φιλοπαναθηναϊκός. Αφού με λες ασέργησα.
Ναι, δεν σας έλγησα. Δεν ασέλγησες. Δεν είσαι, τι είσαι. Δεν ασέλγησες. Καλά, σας τρυπούσε τόσα χρόνια. Δεν ασέλγησες. Λοιπόν, άκουσα σε πω. Έχω παίξει με 8 παίκτες μέσα στη Λεωφόρο και έφαγα 7 γκολ από αυτούς. Το ξέρεις αυτό? Όχι, δεν το ξέρω. Ωραία, γι' αυτό τώρα που πρέπει να πάρεις πίσω για να πάρω και εγώ αυτά που είπα. Εγώ δεν παίρνω τίποτα από όσα είπα, φίλε. Άμα θες μπες στο ίντερνετ να δεις. Έφαγα 7 γκολ, 7-1 μέσα στη Λεωφόρο με 8 παίκτες. Και εσύ έβαλες 7 στην Ξάνθη. Γιατί ήταν, έπαιζε με 11. Εσύ έβαλες 7 στην Ξάνθη. Τι καλά να κάνουμε. Την έκανα γιατί είχα, άκου να σε πω, η Ξάνθη να πούμε είχα επεισόδια με την Ξάνθη. Θυμάσαι τι έκανα όταν ήταν να πέσουμε. Στέφανε, εγώ άλλο είπα, φίλε μου. Εγώ είπα ότι δεν πρέπει να παραπονιέστε. Εγώ είπα ότι δεν πρέπει να παραπονιέστε, αν θυμάσαι. Καλά μας έκανε. Την... τώρα σε παραδέχομαι. Τώρα καλά σε παραδέχομαι. Ας ανοίγαν τα στραβά τους να πούμε τα ποντίκια τότε και να παίζανε μπάλα. Ναι, αλλά, ναι, αλλά ο συνοπαδός εδώ δίπλα ούκο λίγες φορές έχει χοροπηδήξει για το 6-1. Πώς, το βρήκες εκεί και δεν ήξερε να απαντήσει. Εγώ αυτό σου λέω. Μια χαρά ξέρω να απαντήσω. Άκου να σε πω. Και λες και κάτι άλλο τώρα για τον Δήμαρχο. Ναι. 150 χρόνια ο Δήμαρχος ήταν εδώ, βγαίνανε από τους δικούς μας. Ναι. Τώρα βγήκε ο Ζέρβας. Τώρα δεν θέλω να πω άλλο πράγμα γιατί δεν κάνει. Ναι. Λοιπόν, άκου και Παοξής και Δήμαρχος. Ναι. Καλά είναι, ωραία. Ναι. Όσο για το παιχνίδι που κάνατε τις προχθές, καλά κάνατε. Με αυτές τις βλακίες που λέτε όμως όταν κάνετε εκπομπές. Βγάζετε να πούμε φανατίλα και ξεσκώνετε και τους φανατικούς. Για πες ποια βλακία είπαμε, ρε φίλε. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να λέμε μία ΠΑΟ και μία Άρης. Δεν έχω ότι θα είμαστε Μακεδονομάχοι. Φυσικά που δεν είστε εσείς, άστο να πάει. Γιατί κάποια οικόπεδα εκεί ο χοντρός είπε να πούμε ο τέτοιος, τι ήταν αυτός, υπουργός άμυνας, θα σας δώσει να κάνετε το γήπεδο και πάει η Μακεδονία. Εντάξει, είναι πολλά τα θέματα, φίλε Τρέγια. Στέφανε, μπας και είσαι πιωμένος, ρε φίλε. Όχι, όχι, είμαι ταξιτζής και δεν είμαι πιωμένος. Εγώ ξέρω τι λέω, γιατί άμα καθίσω και σου πω ποιος έκανε την πρώτη κηδεία μέσα εδώ στη Θεσσαλονίκη με φέρετρο. Αν θες, πες τον μπαμπά σου να σε πει. Μπαμπά μου έχει συγχωρηθεί, φίλε, το 2006. Όχι, όχι, όχι. Το 1965-66 Άρης ΠΑΟΚ. Βρε, πιέσε ένα καφέ σκέτο. Άκουτε, ο μπαμπάς μου σου λέει το 2006 χωρέθηκε και εσύ μου λες το 1960. Ήταν φίρμα ο Ραπτόπουλος και τώρα κάνεις και με πουλάς να πούμε ιστορίες. Καταλάβω, σας βρήκα. Καταλάβω. Θες να το συζητήσουμε λίγο αυτό που είδες. Άντε. Θες λίγο να το συζητήσουμε αυτό που λες. Βρωμοταρέφα, θες λίγο να το συζητήσουμε. Λοιπόν, καλά, εντάξει, ο άνθρωπος είναι σουρωμένος τώρα. Εντάξει, εντάξει, okay. την κακία που σου θέλει λέει, να βγάλει. Στέφανε, όχι, σου φίλε, λέει, το 2006... Καταρχήν είσαι δηλός. Είσαι ταρήφας και είσαι δηλός. Έτσι. Είπες κάτι, μας έκανε φίλμα ποιος. Ποιος. Ο Κώστας. Λάθος κάνεις, φιλαράκι. Ο Κώστας με μας έκανε τα νούμερα. Ξέρεις γιατί. Δεν ξέρεις γιατί, ούτε μπορείς να φανταστείς γιατί. Γιατί ήμασταν καθαρά παιδιά. Και γιατί δεν ήταν τίποτα στημένο. Με κατάλαβες, ούτε βάζαμε φουσκωτούς φίλους από το γυμναστήριο να έρθουν να πούμε ποιος είναι ο Ραπτόπουλος και να έχει μικρόφωνο να κάνει πέσιμο. Ούτε βάζαμε τα χέρια μας τα μέλια μέσα για να βάζουμε στη βαλάκρα μας. Και να βάζουμε τον άλλο να μας λύφει τη βαλάκρα. Με κατάλαβες, Στεφανάκο. Κατάλαβες, Ταρυφάκο. Εμείς ήμασταν αγνοί οπαδοί. Και πήγαμε όμορφα και ωραία με τον Ζάχο, ούτε γνωριζόμασταν, και με τον Μπουγάτσο ούτε γνωριζόμασταν. Βρισκόμασταν 12 παρά 5 έξω από τις τηλεοπτικές κάμερες και για 5 χρόνια 12 μπαίναμε και μιλούσαμε για την ομάδα μας. Κατάλαβες, Ταρυφάκο. Και δεν πήραμε και φράγκο, Ταρυφάκο. Με δικές μας βενζίνες πηγαίναμε και ξενύχτια και 6 ώρα πηγαίναμε στη δουλειά το πρωί. Ταρυφάκο, Στεφανάκο. Όταν δεν ξέρεις, Στεφανάκο, θα μαθαίνεις και μετά θα μιλάς, Στεφανάκο. Γιατί το οπαδικό από το προσωπικό απέχει παρασάγκας, Στεφανάκο Ταρυφάκο. Με κατάλαβες? Και όποτε γουστάρεις, έλα και από εδώ να σε κεράσω ένα ξύδι, να σου πάρω και λίγα σάμφι στικ, να τα πούμε από κοντά για να μάθεις 5-10 πραγματάκια. Γι' αυτό σε είπα σουρωμένο και πήσε ένα καφέ σκέτο, Στεφανάκο. Αυτά τα λίγα. Δύο πραγματάκια. Σου λέει, ρε Στέφανο, ότι το 2006 πέθανε ο πατέρας του και εσύ του λες άλλα. Πρώτον. Και δεύτερον, δεν ξέρω να απαντήσω. Συγγνώμη, ρε Στέφανε, που δεν ήξερα ότι ο Άρης έπαιξε το 1968-70 με 8 παίκτες στην Λεωφόρο και έφαγε 7 γκολ. Συγγνώμη που δεν το ήξερα. Θα πάω να διαβάσω αύριο πρωί-πρωί. Θα πάρω την εγκυκλοπαίδεια. Συγγνώμη, δεν είμαι δημοσιογράφος, ρε Στέφανε. Sorry, ρε. Έχουμε γραμμή, Βασίλη. Απάντησα και πολύ κατά. Πάμε στον επόμενο φίλο.
ότι καλησπέρα. Δεν ήταν ίδιες περιπτώσεις. Πάμε. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου και σένα. Καλησπέρα, το όνομά σου. Ο Χρήστος είμαι. Έλα, ρε Χρήστο, με το καφενείο. Αλλά μ' αρέσει, Χρήστο. Μ' αρέσει που ο Στεφανάκος, ο Ταρυφάκος, λέει ότι λέμε βλακίες, ότι κάνουμε αυτά και μας ακούει συνέχεια. Μπράβο, ρε Στεφανάκο. Περιμένω τόση ώρα. Μιλάτε 8 με 9, μιλάτε που μιλάτε μεταξύ σας. Είναι τώρα όλη τη βδομάδα άρεσε πάω. Την άλλη Δευτέρα γραμμές δεν θα ανοίξουμε. Αφού κάνετε παράπονα. Εντάξει, θα τα πούμε εδώ οι δυο μας. Δεν μίλησε καν για ΠΑΟΚ. Εγώ για ΠΑΟΚ δεν μίλησα. Είμαστε στην αναμονή, ρε παιδιά. Εντάξει, Χρήστο, και εμείς είμαστε εδώ για να μιλάμε όμως. Έλα, πάμε, Χρήστο, έλα. Εντάξει. Έλα, ναι, και τα πνεύματα από τώρα. Αυτά που είπε. Αυτά που είπε. Μα με τον Ραπτόπουλο, εσείς κάνετε τα νούμερα. Όλο ο Τζελές εκεί γινόταν. Φίλε, σίγουρα υπεφεληθήκαμε κι εμείς γιατί γίναμε γνωστοί. Αλλά δεν ήταν ο αυτοσκοπός αυτός. Να πάμε να γίνουμε γνωστοί. Εμείς πήγαμε για δύο εκπομπές από το ράδιο μας, ξέρανε μας. Γιατί πέραμε στον Ασλαμά και τον Παπαδόπουλο στο κάτω από τη Βικτόρια, στο Μετρόπολης τότε ήταν τα παιδιά. Και εγώ και ο Ζάχος και ο Μπουγάτσας και ο Αισιόδοξος και ο Βέβυλος και ο Καπλαμάς. Και ο Ταγαμάτα. Μιλάμε για παρέα, λοιπόν, για παρέα, κάτσε καλά, μιλάμε τώρα παρέα. Λοιπόν, έτσι. Και από εκεί, από εκεί έγινε τι έγινε. Ωραία. Κάτσε να πω λίγο. Το Ζάχο λίγο κάτι και μετά να πούμε για ΠΑΟΚ Άρης. Ο Γκουαρδιόλα άκουσες τι είπε. Συγχαρητήρια στους προπονητές Σεπτεμβρίου στη Λίβερπουλ. Ωραίο, είπε. Εντάξει. Ο Γκουαρδιόλα δύσκολο τον βλέπω φέτος. Ναι, ναι, προπονητές Σεπτεμβρίου, αλλά το Μάιο θα δούμε ποιος θα το σηκώσει. Να δούμε. Η μάτς είναι καθενείο. Πάμε τώρα στο ΠΑΟΚ Άρης. Πάμε τώρα να. Πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, έκανε ο Άρης αυτό το 4-5 του Παναθηναϊκού, έτσι. Ναι. Με ΠΑΟΚ Άρης Ολυμπιακό στο Χαριλάου μπορεί να το κάνει αυτό το 4-0. Δεν το βλέπω, χλωμό. Ένα λεπτό, Φλανκέρη, στον ΠΑΟΚ 4-0. Γιατί το κάνεις, γιατί το κάνεις με αστεία ομάδα, εκεί το τοποθετώ εγώ. Εντάξει, δεν είναι στα καλύτερα του Παναθηναϊκός δεδομένο. Μάλλον είναι στα χειρότερα του, αλλά ό,τι και να κάνεις είναι Παναθηναϊκός. Δεν θα έχει αυτό το πρόσωπο συνέχεια στον πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Θα νομίσω ότι θα το έχει, εντάξει. Δεν θα το έχει, λέω εγώ. Δεν θα το έχει. Την Κυριακή συνέχεια, με το γάβρο, συνέχεια, σε όλο, άμα, άκουσε με, αν έχει αυτό το πρόσωπο που λες όλο το πρωτάθλημα, θα πέσει ο Παναθηναϊκός. Ήδη δεν έπρεπε να είναι στη Super League. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο. Εμείς λέμε για το αγωνιστικό. Δεν έπρεπε να είναι. Από πέρσι αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Πάμε. Τώρα να σε πικάρω και λίγο. Ό,τι θέλεις. Τι θα πει να με πικάρεις. Λέγε. Λοιπόν, είπα σε συζήτηση με Παοξίδων. Ναι. Λέω, ο Άρης, λέω, διάλεξε το σκορ που θα χάσει στην Τούμπα και με λέει άλλος Παοξής, όχι, λέει, αυτό θα είναι και από το ημίχρονο. Ημίχρονο θα είναι. Έτσι σας θέλω. Έτσι σας θέλω. Έτσι, γιατί όπως πέρσι, 4-5-6, έτσι σας θέλω. Όχι, φέτος θα γίνει πράξη. Θα γίνει πράξη. Φέτος. Έτσι. Με αυτό, με 4-5-6 να πάτε στο ματς, με αυτή τη διάθεση. Έτσι σας θέλω. Λοιπόν. Να περάσεις και στην ομάδα. Να είσαι καλά. Στον επόμενο. Έλα, φίλε. Όχι. Πάμε στο μεθεπόμενο. Τι λέει, πώς πάτε? Με τα πόδια. Α, μπράβο. Ωραίο αυτό. Έλα, Τάσο. Έλα. Ο Αργύρης, τι κάνετε? Γεια σου, Αργύρης. Γεια σου, Αργύρης. Α, Τάσο, οι ταξιτζίδες, ξέρεις, μαζί σου είμαστε και εμείς ταξιτζίδες είμαστε. Ναι, δεν είπα. Άστο, κάτι σα ήπιε, τον ξέρω κιόλας. Άστο, τον έλεγε άλλα και άλλα καταλάβαινε, άλλα έλεγε. Μόνο μην μπερδέψεις τη μονή με τη διπλή, πες. Τι να πω. Εγώ θέλω να πω στον κόσμο του ΠΑΟΚ να μην πάμε πολύ ψηλωμένοι, γιατί όποτε πήγαμε πολύ ψηλωμένοι τρώμε σφαλιάρες. Αλλά βλέπω και τον κόσμο του Άρη ότι ψήλωσε πολύ. Όχι, δηλαδή. Και μετά το 4 τέτοιο πάμε στην Τούμπα να βάλουμε. Εντάξει, τι να βάλουμε δηλαδή. Πάμε, είναι ντέρμπι. Όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά. Φαβορή σαν γηπεδούχος είναι ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, φαβορή είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά πρέπει να το αποδείξει και μέσα στο γήπεδο. Βέβαια. Με τα λόγια να είχαμε να λέγαμε. Έτσι, σωστά μιλάς. Εγώ ούτε θέλω 4-0, ούτε μπορεί 1-0 να λήξω πάνω, να το πάρω και να φύγω και να δω και μετά πάω στο άλλο μάτς. Έτσι. Αλλά Τάσο, εγώ δεν συμφωνώ που λες ότι ασέλγησαν στο τέτοιο. Αυτοί δεν θα ασελγούσαν στο πτώμα του Άρη του ΠΑΟΚ? Πιστεύω πως ναι. Εγώ μακάρι και 6 γκολ να το βάλω το Παναθηναϊκό, μπορώ να το βάλω. Γιατί αυτοί όπου μας βρίσκουν μας δεν χαρίζουν τίποτα. Μου φαίνεται δεν καταλάβατε γιατί το είπα. Γιατί είπα και κάτι άλλο μετά.
Να μην παραπονιούνται οι φίλοι του Άρη που φάγανε έξω από τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή, ναι. Και γκρίνιαζαν. Ναι, είναι όμως ίδιες περιπτώσεις. Γκρινιάζατε λίγο. Κατάλαβες. Αυτό, αυτό είπα. Όχι ότι με χάλασε που έφαγε τέσσερα Παναθηναϊκό. Γιατί αυτό κατάλαβε και ο Ταρυφάκος, ο πώς το λέω, ο Στεφανάκος. Τι είπε Αργύρι, για πες μου. Τι είπε Αργύρι, κάσο, άστο Στέφανο. Τι είπε Αργύρι, ότι. Όχι, διαμάρτυρε. Θυμάμαι τότε ότι. Σωστό. Και τώρα στο λέω εγώ. Αλλά δεν είναι ίδια παιχνίδια, έτσι. Ο Άρης έπαιζε 70 λεπτά με 9 παίκτες. Ναι, εντάξει. 70 λεπτά, φίλε. Δεν έπαιξε 10 λεπτά το 80, 70. Στο 24 είχε 9 παίκτες ο Άρης. Ξάνθη με πόσους έπαιζε. Με 11. Με 11. Με τι με. Είσαι σίγουρος. Στο 7-2. Ναι. Βέβαια, με 11. Με τι έπαιζε. Μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Τάσο, να σε κάνω και μια ερώτηση. Ναι. Γιατί γίνεται πολύ αυτό. Εγώ θα ήθελα το ΜΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να το δείχνει ένα κανάλι, Τάσο. Για ποιο λόγο. Και καλύτερα ελεύθερο. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος δεν έχει ανάγκη τα λεφτά τώρα που θα πάρει. Από πόσες 100.000 τώρα το δεν ξέρω πόσο. Δεν είναι χρηματικό το θέμα, αδερφέ. Ε? Δεν είναι χρηματικό το θέμα. Όχι, να το δείχνει το πέρα, να σε πω για ποιο λόγο. Πιστεύω ότι βλέποντας ένας πιτσιρίκος από την Κρήτη, από την Πάτρα, από την τέτοια, μια τέτοια ωραία ατμόσφαιρα, πιστεύω θα τον δελέαζε να σιγά σιγά να λέει να γίνω και ΠΑΟΚ. Από αυτή την άποψη. Σωστό αυτό που λες. Σωστό αυτό που λες, Αργύρη. Αλλά όταν τα τελευταία τρία χρόνια έχεις πάρει τρία κύπελα, έχεις πάρει και δύο πρωταθλήματα, δεν νομίζω να μην ξέρει την ατμόσφαιρα της Τούμπας κανένας πλέον στην Ελλάδα. Με κατάλαβες. Ναι, αλλά παίζοντας. Δεν γίνεται, φίλε. Δεν γίνεται να σε κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα σου. Αυτό το έκτρωμα που είδες εχθές το ημετικό, τον ανύπαρκτο Παναθηναϊκό, τον έδωσαν 5,5 εκατομμύρια. Και τον πρωταθλητή, τον αίτη, τον ταμπλούχο ΠΑΟΚ, το δώσανε 4.900. Ναι, συμφωνώ. Εντάξει, και είναι ο μόνος ο Ιωάννης Σαββίδης, ο οποίος πολεμάει τον Πειραιά και την Αθήνα. Με διάφορες μορφές. Όλοι οι άλλοι σκύβουν να πάρουν το σαπούνι. Εντάξει. Ναι, ας το και κατά τα άλλα, ο ΠΑΟΚ είναι ο Ρουφιάνος του Βορρά. Εντάξει, ναι, όλοι οι άλλοι σκύβουν να πάρουν το σαπούνι. Ακολουθούν τώρα και η ΑΕΚ που ανακολουθήσει αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός Βόλου θα κάνει αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ αν την πάρει την Νόβα ο Μαρινάκης. Κατάλαβες. Και εμείς είμαστε χαρακτηρισμένοι. Ναι, ας το βάλει στο open όμως. Κατάλαβες. Και πάρει τα λεφτά από τις διαφημίσεις. Δεν ξέρεις, δε φίλε, που θα το βάλει. Εντάξει, εσένα τώρα τι σε πειράζει. Στο κανάλι να το δει όλο εσένα, το τι σε πειράζει. Το 499 σε πειράζει. Όχι για μένα. Άσε, εγώ θα είμαι στο γήπεδο. Για την καριέρα, τη μάνα σου. Ναι, για τον κόσμο που είναι εκτός, ναι, κατάλαβε. Άλλο να είναι ελεύθερο το κανάλι και να το πατάει σε όλη την Ελλάδα και άλλο να μπει στη δικασία να δώσει τα 499 και να ψάξει και να κάνει, είναι μεγάλη διαφορά. Δεν πειράζει. Τώρα που θα πληρώσουν και οι Αριανοί 499 να δουν το ΠΑΟΚ Άρης, θα σου αρέσει. Και όταν θα πληρώσουν και οι Ολυμπιακοί. Τι πράγμα? Ζάχαρο το πάρει εσύ, 499. Όχι, φίλε. Θα πάει σε έναν άλλο Αριανό που θα πληρώσει. Θα πάω σε έναν Αριανό που θα πληρώσει προφανώς. Μπορεί και να μην πληρώσει. Ναι. Να είμαστε καλά, να γίνει ένα καλό ντέρμπι. Αυτά που και ο καλύτερος σας κερδίσει. Έτσι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ο καλύτερος πριν ο Άρης θα κερδίσει. Και 5.000 θα πληρώσουν μόνο μου φτάνουν. Έτσι, γιατί μπήκα. Για την μπήκα. 5.000 Αριανοί εννοείς. Ναι, άσε που θα είναι πολύ παραπάνω. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια και χαρά και στον Αναστάσιο και στον Ζαχάρια. Γεια σου, φιλάρε. Λοιπόν, καταρχάς είναι πολύ καλό που ο ΠΑΟΚ σαν ανώνυμη εταιρεία θα έχει τα δικά του έσοδα, γιατί δεν είναι θέμα μεγάλο μετόχου. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να ανεξαρτοποιηθεί οικονομικά μια ΠΑΕ. Το ζήτημα είναι ότι δεν φτάνει μόνο αυτό, θέλει και καινούριο γήπεδο. Πιστεύω να γίνει και αυτό. Ακούγομαι. Ναι, βέβαια, κανονικότατα. Α, ωραία, γιατί έχει ησυχία και λέω. Το βασικό λοιπόν σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι πετυχαίνοντας το ΠΑΟΚ TV, που δεν είναι απλά μόνο να βλέπουμε ένα παιχνίδι, είναι να βλέπουμε εκπομπές. Δηλαδή να λειτουργεί και στις υπόλοιπες μέρες και σε περισσότερες ώρες. Οπότε να υπάρχει πραγματικά ΠΑΟΚ TV. Αυτό μπορεί να το κάνει κάθε ομάδα βέβαια άμα θέλει. Και έχοντας πλέον μια συνδρομή ετήσια, να μπορεί να έχει ανεξαρτοποιηθεί πλήρως από οποιαδήποτε άλλη επιρροή υπάρχει οικονομική. Αυτό, Βιλάρετε, αυτό που λες, έχουν έξω τουλάχιστον οι μεγάλες ομάδες, έτσι.
Έχουν, ναι, δηλαδή, Manchester City, Manchester United. Έχει το κανάλι της στο σχετικό, βέβαια. Τα παιχνίδια της ομάδος δεν είναι μεταδίδονται εκεί. Δηλαδή, ναι, το Manchester, ναι, TV δεν δείχνει τα παιχνίδια. Όχι, γιατί παίρνουν τεράστια ποσά. Παίρνουν τεράστια ποσά, εντάξει. Ακριβώς. Αυτά δεν μπορείς να τα πάρεις από συνδρομή. Εμείς όμως δεν έχουμε τέτοια ποσά. Και δυστυχώς αυτό που είπε ο Αναστάσιος συνέβη και είναι τραγικό το πώς δεν φαίνεται και δεν ακούγεται. Ο Ολυμπιακός κρατάει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη εθνική. Τον κρατάει γιατί χωρίς τα 5 εκατομμύρια δεν υπήρχε περίπτωση να παραμείνει ο Παναθηναϊκός στην πρώτη εθνική. Θα είχε πέσει ήδη. Αυτό δεν το κάνει το κράτος τώρα πια. Το κάνει μια καταχρεοκοπημένη, πιο καταχρεοκοπημένη δεν γίνεται, επιχείρηση. Αυτά λοιπόν είναι περίεργα όλα όσα συμβαίνουν, αλλά τα θεωρούμε λογικά, δεν ξέρω πώς γίνεται. Και θέλω λοιπόν, Ζαχαρία, να γίνεις δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ναι, να πας στο περίπτερο του ΠΑΟΚ, και ναι, να σου χαρίσουμε μια φανέλα του Βιερίνια, έτσι, ναι, να σου κάνουμε φωτογραφία με τη φανέλα του Βιερίνια. Άκου, αυτό ακριβώς. Άμα ήμουν δήμαρχος, δεν θα γούσταρα να πάω στο περίπτερο του ΠΑΟΚ, αλλά ήμουν αναγκασμένος να πάω. Αυτό λέω. Ναι. Όπως έκανε και ο κύριος Ζέρβας. Για φαντάσου, τι ωραία να βγεις φωτογραφία, ναι, με τη φανέλα του, ναι, ΠΑΟΚ. Ναι, να είναι και ο Τάσος δίπλα. Έτσι. Ο φίλος ο Γιώργος λέει ότι τα δείχνει, φυλάρεται μαγνητοσκοπημένα, λέει, τα μάτσα. Κάθε κανάλι ομάδος και, ναι, δείχνει live μάτς ακαδημιών και βετεράνων, ναι, και βίντεο και παλιά κλασικά μάτς. Ναι, ναι, έχει δίκιο. Ναι, μα έχει πρέπει. Δίκιο. Βέβαια υπάρχει ένα θεματάκι, πρέπει να το ψάξουμε λιγάκι, γιατί μου το είπανε. Εγώ βλέπω μεν, αλλά βλέπω από έναν ανιψιό. Ουσιαστικά πήγε να ξαναδεί το παιχνίδι και του ζήτησε 5 ευρώ. Η επανάληψη. Αυτός που έχει δώσει τα 5 ευρώ... να έχει δικαίωμα να ξαναδεί το παιχνίδι. Και το να ξαναδεί μπορεί και να μην το έχει δει όταν παίζεται ζωντανά, γιατί να είναι και μέσα στο γήπεδο και να θέλει, γυρνώντας στο σπίτι του, να το δει και στη τηλεόραση. Οπότε να έχει το δικαίωμα να το δει, φαντάζομαι. Ωραίο, ας το ψάξουν λίγο. Αυτό, γιατί... αυτό που λες τώρα, φιλάρετε, πω, δεν το ξέρω. Ψεύω, δεν ξέρω, και ο Τάσος δεν θα το ξέρω, λέω εγώ. Δηλαδή, ναι, άμα θες να το ξαναδείς, ξαναπληρώνεις 5 ευρώ. Ωραία. Του ζήτησε πληρωμή, ναι. Ωραία. Του ζήτησε πληρωμή. Μπράβο, δεν ξέρω, μπράβο, ας το δούνε λιγάκι. Μπράβο. Ή δεν ξέρω μήπως έκανε κάποιο λάθος ο ανιψιός. Δεν ξέρω. Α, μπορεί, μπορεί. Έγινε, γεια και χαρά. Γεια σου, φιλάρετε. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ, φιλάρετε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να, ο Ατρόμητος, ο Γιάννης. Γεια σου, ρε Γιάννη. Έλα, ρε Γιάννη. Τι κάνετε? Καλά, ρε Γιάννη. Καλά, φίλε. Εσύ? Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Φιλάρετο, είναι μια πολύ ωραία φωνή που βγαίνει στην εκπομπή σας. Έτσι. Να πω και εγώ 2-3 πράγματα ποδοσφαιρικά, αλλά πάμε. Πριν πω ποδοσφαιρικά, καταρχήν να πω δεν έχω σχέση με κόμματα και τελείες, αλλά Ζάχο, να ξέρεις ότι το 18 ο Τσίπρας μπορεί να πήγε στο περίπτερο του ΠΑΟΚ, αλλά ο Γιώργος Βασιλιάδης, ο υφυπουργός αθλητισμού, ναι, φωτογραφήθηκε στο περίπτερο του Άρη. Τι σχέση έχει αυτό, όλοι για τον πρωθυπουργό λέω. Όχι, λέω, που λες ότι... Και στο περίπτερο του ΠΑΟΚ πήγε ο Βασιλιάδης. Αυτό πρέπει να κάνει ο πολιτικός. Όταν είσαι πολιτικός, θα πρέπει, ναι, να περνάς από παντού. Ή θα περνάς, ναι, από, ναι, από παντού ή από κανένα. Άνθρωποι, να... αυτή είναι μια... Ναι. Είναι μια κατηγορία μόνο του φίλου. Εντάξει, δεν διαφωνώ, ρε φίλε. Πάντως, αν μου επιτρέπετε και οι δύο, μπορεί να μην πέρασε από το περίπτερο του Άρη πέρσι ο κύριος Τσίπρας. Αλλά χορηγία τη ΕΡΤ, ναι, 2 εκατομμύρια τα πήρε. Χορηγία. Και δεν είπε και τίποτα. Αυτή που, που ήθελε εσύ, 8 ήθελε. Αυτή η χορηγία. Εγώ δεν πήρα. Α, δεν εγώ πήρα. Δεν πήρε, ήθελε. Εγώ πήρα. Δεν πήρες. Βρε, πήρα. Ήθελε. Άσε τι ήθελα, ρε Ζάχο, πήρα. Εσύ τα πήρε. Α, εγώ τα πήρα. Ναι, δεν τα πήρε. Είναι χορηγία για άλλη μια φορά. Το προϊόν μου δίνω. Το προϊόν μου, το τηλεοπτικό. Το προϊόν σου, για το προϊόν σου πήρε 2 εκατομμύρια από την κρατική ΕΡΤ. Λίγα ήταν. Άσε αν ήταν λίγα, τα πήρες. Πήρα, είναι 900. Ωραία, τσιμουδιά τότε. Γιατί τσιμουδιά? Τσιμουδιά. 8 ήθελε. Τσιμουδιά. Δεν σου κάτσε. Τσιμουδιά. Δεν πρόλαβε να βγει ο Τσιπράκος. Όταν θα μου κάτσει τότε να μιλήσει. Όταν θα έβγαινε. Όταν θα μου κάτσει τότε να μιλήσει. Μέχρι τότε δεν μπορεί να πει τίποτα για τον Τσίπρα. Δώρο 2 εκατομμύρια σε έκανε. Δώρο, ρε, και σαν νεοφώτιστο. Τι λες, ρε, εγώ τι λέω. Το αυτό που σου λέω, αυτό που ισχύει λέω. Το τηλεοπτικό μου προϊόν έδωσα. Άρα και ο Ατρόμητος χορηγία έχει. Και γιατί δεν το έδωσε και φέτος. Και τον Ατρόμητο γιατί δεν φέτος γιατί δεν το έδωσε στην ΕΡΤ. Γιατί μου έδωσαν περισσότερα. Σε έδωσαν περισσότερα. Βέβαια. Α, ναι, σε έδωσαν περισσότερα. Πέρσι γιατί δεν σε έδωσαν περισσότερα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Α, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Έλα, ρε Γιάννη.
Αγιάννη, χορηγία έχεις. Ευτυχώς ακουγόμαστε. Και χαίρομαι πολύ που ακουγόμαστε. Χορηγία έχεις, Γιάννη. Εντάξει, να ξέρεις, έχεις χορηγία από την ΕΡΤ φέτος. Ηρεμία να πω, ένα πολύ απλό. Μακριά. Εγώ είμαι αντικειμενικός σε όλα τα πράγματα που κάνω στη ζωή μου και θέλω να πιστώσουμε τουλάχιστον σε αυτό ότι δεν έχουμε τον Κάκο π.χ. να κλέβει το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟ και να το δίνει στον Παναθηναϊκό, ούτε το Χαραλαμπίδι Ζάχο να συσφάζει στο Καραϊσκάκι. Έφερε ξένους διαιτητές. Ο Τσίπρας το έκανε αυτό, αν θυμάμαι καλά. Γιατί αν θυμάσαι ότι κάποτε ο Παναθηναϊκός που είχε ομάδα πολύ καλή και διεκδικούσε το πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό και φώναζε, κάλυπτα και εγώ τον Κατσουράνη, καμία κυβέρνηση δεν είχε φέρει ξένους διαιτητές. Άρα να του πιστώσουμε για κάτι καλό. Εγώ δεν είπα ότι είναι όλα λάθος. Εγώ δεν είπα ότι είναι όλα λάθος. Αφόσον ακούσουν εκπομπή, εγώ θέλω μόνο ξένους διαιτητές. Δεν θέλω αλακάρτ. Ξένοι διαιτητές μπήκανε μόνο στους Big Four, φίλε. Τι να στους Big Four μπήκανε. Πολύ big. Στους τέσσερις μεγάλους. Στους Big. Ναι, φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Με το ζόρι να γίνεις πέμπτος. Τι να κάνουμε. Η άποψή σου είναι. Άμα είναι να γίνει 13 μεγάλη. Εντάξει, η άποψή σου είναι αυτή. Δεν είναι η άποψή μου, είναι αυτό που ισχύει. Ναι, ναι. Έγινες μεγάλος τελευταία δύο χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια. Λάθος μεγάλος. Λάθος κάνει. Από τη νέα χιλιετία έχω φέρει πολλούς τίτλους στην πόλη. Εντάξει, μπράβο. Πάμε. Από το 70 είσαι και από το 46. Αυτό τι σημαίνει, δεν είμαι μεγάλος. Όχι. Φυσικά δεν είσαι μεγάλος. Μεγάλος είναι αυτός που παίρνει τίτλους. Έγινε στα δύο τελευταία. Μεγάλη ομάδα είναι αυτή που παίρνει τίτλους. Άρα ο Ολυμπιακός δύο χρόνια που είναι τέτοιος δεν είναι μεγάλη ομάδα. Όχι. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα. Άσχετα αν δεν τη γουστάρω και αυτήν και τους παράγοντες κτλ. Διότι έχει τους περισσότερους τίτλους. Ωραία. Εντάξει, απλά τα πράγματα. Ωραία. Έλα, φίλε, συνέχεια. Και οι υπόλοιποι είναι πιο μικρές ομάδες αυτές που έχουν από ένα, δύο, τρεις τίτλους. Εντάξει, τι ακούω. Τρεις έχεις. Πόσους? Τρία πρωταθλήματα και 7 πρωτοκύπελα. Αστεράκι. Μπράβο. Αστεράκι είναι στα πρωταθλήματα. Όταν θα με φτάσει αστεράκι, έλα να αστεράκι είναι στα πρωταθλήματα. Όταν φτάσει 10 πρωταθλήματα, θα βάλει αστεράκι. Και εσύ όταν θα φτάσει στο μπάσκετ ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έλα να μα τα πει. Έχω πρωταθλήματα. Τα άλλα δεν ισχύουν. Στο μπάσκετ έχω 10 ευρωπαϊκά. Ευρωπαϊκά δεν έχει. Έχει 10 ευρωπαϊκά. Δεν ήξερα. Πήρε άλλα 8 ευρωπαϊκά. Εκεί που με πα, θα σε πάω κι εγώ. Την αλήθεια λέω. Εσύ είσαι μαλωμένο την αλήθεια. Για ποδόσφαιρο, αφήστε τον μπάσκετ. Πάμε, όχι, όλα. Καταρχήν ήταν εξαιρετικό το παιχνίδι Τάσος στο Περιστέρι. Ναι, ματσάρα ήταν. Με διακύβανση του σκορ και όπως είδες είμαστε μια ομάδα η οποία δεν φοβηθήκαμε. Ακόμα και όταν σοφαρίσαμε, δεν κλειστήκαμε πίσω. Γίναμε στην κόντρα επίθεση συνέχεια, πάνω κάτω το παιχνίδι. Έτσι. Ευτυχήσατε εσείς να σκοράρετε. Πάντως, εγώ το ευχαριστήθηκα, ήταν πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι. Όλη η πλάκα ξέρει ποια ήταν. 0-1. Εντάξει, δεν μιλάει κανείς. 0-2. Το παράρτημα του ΠΑΟΚ πάλι έκατσε να χάσει. Ναι. Στο 1-2 έλα για να μας κλείσουν τα μάτια μου τώρα, ξέρω εγώ. Στο 2-2 άλλα λέγανε. Στο 2-3 το πρωτάθλημα των Πρεσπών πάλι ξύ. Δηλαδή. Δεν πιάνονται πουθενά. Δηλαδή να κλαις από τα γέλια με τα καράκιους λίγα τους. Να κλαις από τα γέλια. Όχι, δεν μπορείς να παρακολουθήσεις, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι αυτοί... Θα βρουν να πούνε, ρε φίλε. ...από ποδόσφαιρο, δυστυχώς. Όχι, ήταν ένα μάτσο ανοιχτό. Πολύ καλής ποιότητας, νομίζω, το παιχνίδι ήταν, ποιοτικό. Και εμείς έχουμε καλή ομάδα, είδα. Εντάξει, φίλε, ο ΠΑΟΚ έδωσε τα δικαιώματα, φίλε. Μέχρι το 30-32, ο ΠΑΟΚ ήταν κυρίαρχος μες στο μάτς. Πέτυχε και τα δύο τέρματα. Μετά τα δύο τέρματα όμως... Μετά τα δύο τέρματα ψηλά τα χέρια. Ψηλά τα χέρια. Ναι, είδα ότι ο ΠΑΟΚ λίγο πήγε να το πάει λίγο συντηρητικά το παιχνίδι. Ναι. Εμείς αναγκαστήκαμε να βγούμε μπροστά. Κάναμε ευκαιρίες και κάναμε ευκαιρίες για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Δηλαδή, έχει προβλήματα ο ΠΑΟΚ. Έχει προβλήματα ο ΠΑΟΚ φέτος. Κακά τα ψέματα. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Νομίζω 7 συνεχόμενες αγωνιστικές δέχεται γκολ σε Ευρώπη και Ελλάδα. Δεν με πειράζει και τόσο πολύ αυτό εμένα, Γιάννη. Δεν με πειράζει και τόσο πολύ εφόσον κερδίζω και παίρνω τα ματσάκια. Η αλήθεια είναι ότι ο πρωταθλητής θα με πήρανε ένα τάχανο. Θα με πήρανε ένα τάχανο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα πήρε τα πόσα, 45 πρωταθλήματα, 44 πόσα έχει. Δεν έτρωγε γκολ. Ο Παναθηναϊκός όταν έπαιρνε η ΑΕΚ τα πρωταθλήματα δεν έτρωγε γκολ. Δεν το κατάλαβα αυτό. Το θέμα είναι γιατί μας πειράζει. Γιατί μας πειράζει, Γιάννη. Γιατί μάθαμε τον ΠΑΟΚ πέρσι σε όλο το πρωτάθλημα να φάει 14 μόνο γκολ. Φέτος μας πειράζει, ναι, αλλά φέτος είναι άλλος προπονητής, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Όχι, εγώ συμφωνώ με την τακτική. Και άλλη ομάδα. Δεν διαφωνώ καθόλου. Όχι ότι μου αρέσει αυτό που γίνεται, έτσι. Αλλά μπορεί να μην αποκομίζω το θέαμα, ξέρω εγώ, και να έχω μια μερική αμφισβήτηση σε συγκρίση με πέρσι. Αλλά παίρνω τους βαθμούς, δε 3-3 έχω. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, τι είναι καλύτερα που κέρδισε ο Άρης με ματσάρα που έκανε του πτώματος του Παναθηναϊκού με 4-0. Και τα άλλα μάτς δεν μπορείς να κερδίσει τον Όφη και τον Βόλο, θα ήμουν καλύτερα έτσι.
Όχι, λέω εγώ. Όχι, αλλά για το χθεσινό παιχνίδι πάντως του Άρη, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος, έδωσε χώρο στον Άρη. Και ο Άρης στην κόντρα επίθεση ήταν εξαιρετικά επικίνδυνος. Δεν υπάρχει, έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες. Δεν υπάρχει Παναθηναϊκός τώρα, εντάξει. Ας... εντάξει, ευτυχώς ή δυστυχώς, παιδιά, ο Παναθηναϊκός ναι, αγωνιστικά είναι πολύ κακός. Και απορώ γιατί στα φιλικά ήταν πάρα πολύ καλός. Είχε τύχει να δω ένα φιλικό του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία, που πραγματικά με είχε εντυπωσιάσει δηλαδή αυτή η ομάδα. Τώρα πώς ξαφνικά είναι αυτό όμως, νομίζω συμβαίνει σε πολλές ομάδες αυτό, ότι φορμαρίζονται και δεν φορμαρίζονται πολύ γρήγορα και ειδικά αν έχεις άπειρους παίχτες, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολλούς έμπειρους παίχτες. Σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που μπορεί να διαχειριστεί ένα παιχνίδι πολύ καλύτερα, γιατί όταν έχεις πολλούς έμπειρους παίχτες, τραβάει ο ένας τον άλλον που λέμε. Ναι, αλλά μετά το μάτς με τον Άγιαξ, Σιγιάννη, ας πούμε να σου πω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι, δεν θέλω, αλλά θα το πω. Δεν υπάρχει παίκτης Μπίσεσβαρ. Δεν υπάρχει. Με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και στο πρωτάθλημα δεν υπάρχει πλέον Μπίσεσβαρ. Πρέπει να πάθει να τον κάνουν ένα ηλεκτροσόκ να συνέλθει. Εντάξει. Το ίδιο και ο Ζαμπά. Το ίδιο και ο Πασχαλάκης. Βαρέλα. Είναι ο περσινός Βαρέλα. Όχι, δεν είναι. Ξέρετε τι παρατήρησα πάντως, ότι ο προπονητής βρήκε μια πολύ καλή θέση στον Μπέλκα. Τον άφησε λίγο πιο ελεύθερο στο κέντρο. Αυτή είναι η θέση του, ρε φίλε. Αυτό θέλει να παίζει ο Δημήτρης. Παίχτης. Ναι, ναι, ναι. Ένας ποιοτικός παίχτης που κάνει πολλά πράγματα. Είδε το πρώτο γκολ τι έχει κάνει. Ναι, ναι. Πέρασε όλο τον ατρόμητο πέρασε. Μας έκανε άνω κάτω στο παιχνίδι. Και νομίζω ότι ο ελεύθερος ρόλος στο χώρο του κέντρου του πάει πολύ καλύτερα από του δεύτερου επιθετικού που φωνάζει εκεί ένας προφέσορας που έχετε στη Θεσσαλονίκη. Mm. Ότι ο Πέλκας είναι εννιάρη δίπλα από τον επιθετικό. Δεν είναι ο Πέλκας εννιάρη. Γιάννη, να είσαι καλά, ρε φίλε. Έχουμε άλλες 2-3 γραμμούλες, ρε Γιάννα, ρε. Να προλάβουμε. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Είσαι ήρεμη δύναμη, να ξέρεις. Να είσαι καλά, Γιάννη. Πάντως δεν απάντησες για την κρατική χορηγία που παίρνει ο Ατρόμητος. Δεν μου το απάντησες. Κρατική χορηγία. Συγγνώμη, ο πρόεδρος είμαι εγώ, τι να κάνω. Όχι, λέω είναι κρατική χορηγία που παίρνει η ομάδα σου. Άμα είναι να μας απαντήσει. Άμα είναι από τη Νέα Δημοκρατία όμως. Έγινε ένα deal με τη. Ναι, όχι, είναι χορηγία. Τα βρήκαν στο ποσό και ναι. Το πήρανε. Άρα δεν είναι χορηγία. Δεν βλέπω κάτι μεμπτό εγώ. Ωραία. Οκ, να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά, φιλέ. Καλό σου βράδυ. Στον επόμενο, δύο τελευταίοι έτσι, γιατί δεν παραπέντε πάει η ώρα και... Λοιπόν, πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Πάμε στον μεθεπόμενο. Στον μεθεπόμενο. Καλησπέρα, φίλε. Χαίρετε. Να, καλησπέρα. Έλα, Γιώργος Βάκο, Ολλανδία. Γεια σου, γεια σου, Γιώργη. Κατάλαβα. Έλα, τι γίνεται, λοιπόν. Πάμε. Εγώ σήμερα, από το οποίο το είπα και στο μεσημέρι, πω και σας το έχω πάντα. Ναι. Πριν από τα παιχνίδια πάω Κάρης... είναι η πρώτη μέρα μόνο που παίρνω τηλέφωνο και μετά δεν ασχολούμαι άλλο, γιατί την έχω καθιερώσει ως την εβδομάδα των ψυχωτικών κουνουπιών και του κίτρινου ανθολογίου. Επειδή έχω ακούσει πάρα πολλές φορές την ιστορία με το πανό του 80, το τάκλιν του Γεωργιάδη στο Καράμπελα, τα κατεψυγμένα χρέη, και προσθέθηκε ακόμα ένα κεφάλαιο ακόμα για την χλωρίδα και την πανίδα του νομού Φλωρίνης και τις υπέροχες λίμνες των Πρεσπών, δεν έχω τη διάθεση να ακούω πάλι το ίδιο ποίημα, οπότε θα αποσυρθώ. Ας μας γλεντήσουν προκαταβολικά όπως το κάνουν πάντα και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα όταν πλέον θα επανέλθει η πραγματικότητα. Γιατί αυτή η εβδομάδα είναι πλέον μια εβδομάδα η οποία δεν έχω τη διάθεση να μπω σε κανένα σε καμία διάνεξη όπως πριν τρία τηλέφωνα με ανθρώπους που βγάζουν ας πούμε υπερβάλλον ζήλο και παραπάνω πράγματα από όσα το θέμα το ίδιο είναι. Έτσι, γιατί άμα ήταν μια απόλυτη ποδοσφαιρική κουβέντα, να έπαιρνα μέρος. Τώρα σε αυτή την κουβέντα δεν πρόκειται να πάρω μέρος, οπότε αποσύρωμαι. Άλλοι βέβαια το εξηγούν ότι και καλά είμαι κότα ή ότι ξέρω εγώ τρέμω, ότι κάνω. Ναι, τι να σας πω, λες και δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο στη ζωή μου, θα κάνω να τρέμω για τον Άρη τώρα εγώ. Λοιπόν, αυτό όμως που έχει σημασία και είναι το πιο ωραίο νέο της ημέρας, δεν ξέρω αν το είπε Στάσο, είναι ότι βγήκαν τα πακέτα. Όχι, δεν το είπα. Ανακοινώθηκαν από την ΠΑΕΠΑΟΚ τα πακέτα και οι τιμές των μεμονωμένων αγώνων. Το πακέτο για όλο τον χρόνο είναι 69,99.
Εγώ είχα αφήσει στην άκρη ένα κατοστάρικο στο PayPal, περίμενα πώς και πώς, οπότε μου μένουν και 30 ευρώ να πιω και... 70 ευρώ όλο το πακέτο για όλο το χρόνο. 70 ευρώ για όλο το πακέτο, ναι, για 16 αγώνες. Λοιπόν, αυτό μπορούν να το πάρουν και φίλοι του Άρη, του Ολυμπιακού, μπορούν να το πάρουν το πακετάκι. Για να... Όλοι άπαντες μπορούν να το πάρουν, δεν είναι ότι πρέπει να σε πάρουν για να το πάρεις. Έχουν βγει και επίσης και οι τιμές, αν θέλεις να παίρνεις μεμονωμένα τα παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια είναι 4,99 εκτός από τον Άρη, 7,99. ΑΕΚ 7,99, Ολυμπιακό 7,99 και Παναθηναϊκό 7,99. Εντάξει, μια χαρά. Οπότε όποιος θέλει να δει μεμονωμένα. Ένα ουσκάκι special. Ναι, αυτό ήταν έτσι για μένα, αυτό περίμενα πώς και πώς. Βγήκε και η ταινία για το Βιερίνια, που για μένα δεν ήταν το θέμα. Και φυσικά ήταν και το θέμα του Βιερίνια, αλλά εμένα μου αρέσει να βλέπω την πρόοδο στην ομάδα μου και σε άλλους τομείς. Και μιλάμε τώρα για κινηματογραφικές υπερπαραγωγές, έτσι, μ' αρέσει να βλέπω την ομάδα να προοδεύει σε όλους τους τομείς. Είδα πόσοι τη βλέπανε live τη στιγμή που ξεκίνησε, μετά δεν ξέρω πώς ήταν, ήταν 3.340 άτομα τη στιγμή που ξεκίνησε, το βλέπανε live την πρεμιέρα. Μετά δεν ξέρω πόσοι μπορεί να γίνανε. Ωραία, και εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το νέο της ημέρας, ότι βγήκαν τα πακέτα και όσοι, εντάξει, για πολλούς τα 70 ευρώ είναι πάρα πολλά. Εγώ τα είχα έτοιμα ήδη στην άκρη, όσοι, ειδικά εμείς από το εξωτερικό, αύριο που θα ανοίξει η πλατφόρμα στις 11 η ώρα, όλοι να κάνουμε ένα ατού για να δείξουμε την δύναμή μας ως οπαδοί, κοινό ή φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Ωραία, καλή εβδομάδα να έχετε, τα λέμε από εβδομάδα. Καλά να περάσετε, φίλοι Αριανοί, με το ανθολόγιο σας. Καλή εβδομάδα. Ο άλλος ο φίλος ο Γιώργος. Ναι, και εγώ μια παρέμβαση και στο τελευταίο φίλο. Ναι, λέει το αστέρι στη φανέλα, ισχύει ένα για κάθε πρωταθλητριών ή Ευρωλίγκα ή Champions League. Και ένα αστέρι ισχύει ανά 10 πρωταθλήματα. Το είπα και εγώ. Ο Άρης, λέει, στο μπάσκετ έκανε άθρηση πρωταθλημάτων και κυπέλων και έβαλε, ναι, τα δύο αστέρια ουσιαστικά. Ναι. Ουσιαστικά λέει δικαιούται ένα. Σωστό. Δεν έχει 20 πρωταθλήματα για να βάλει δύο. Σωστό. Σωστό. Ένα έχει 10 πρωταθλήματα. Και ψέματα. Όχι, σωστό. Δύο αστέρια είναι. Έχετε. Σωστό. Γιατί είναι. Βάλατε δύο. Πάρε το marketing του Άρη. Αλλά ένα αστέρι έχει. Έτσι. Εσύ δεν μπορείς να βάλεις σε κανένα άθλημα αστέρι. Mm-hmm. Έτσι, mm-hmm. Όπως λέει ο φίλος. Ναι, και okay, δεύτερο, εγώ να πω, ναι, 10 δεν είσαι πρωταθλήματα. Ναι, 10 τίτλους έχω. Συνολικά. Α, τώρα είναι η συνάθλημα. Συνολικά. Όχι, ρε φίλε, λέω. Δεν το ήξερα ότι είναι έτσι το αστέρι. Το νόμιζα... αστέρι είναι κανονικά στα πρωταθλήματα. Ωραία. Εδώ, ναι, δεν είναι δικαιώμαι να βάλω. Ναι. Αν δεν έχω 10. 10 άμα έχεις, όπως λέει όντως ότι δεν μπορεί, ναι, ο Άρης, εφόσον βάζει και τα κύπελα και τα ευρωπαϊκά, έτσι και αυτός δεν πειράζει. Μπορεί. Έχω 9 πρωταθλήματα και 25 10... κύπελα και ας μην βάζω. Σωστά, σωστά. Βέβαια, και για το, δεν θέλω να πω κάτι για τον Γιώργο. Ναι. Βέβαια που δεν ασχολείται με τα κουνούπια. Είπε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, ρε Γιώργη, με τον προπονητή του Άρη ασχολούσε και αν θα πάρει ο Άρης προπονητή για να κάνει την σύζευξη με τον Άρη με πιο πολύ φόρα με τον ΠΑΟΚ. Μία εβδομάδα πριν το ματς. Πού να ασχολιώσουν κιόλα δηλαδή. Έτσι. Πάμε στο τελευταίο. Πάντως και εσείς 4-0 ξεφτιλίσατε το πτώμα του Παναθηναϊκού, ναι, και όλοι που βγήκατε για ΠΑΟΚ μιλήσατε. Κανείς δεν μίλησε για το τι μπάλα έπαιξε ο Άρης, κανείς δεν μίλησε για το Φετβατζίδη. Μόνο εσύ. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Τόσο πολύ σας πονάει ο ΠΑΟΚ. Έλα στο τελευταίο. Αλλά κοιτάξτε, το συνηθίστε, γιατί θα βγάλετε ρητίδες όλοι. Και ζάρες θα κάνετε. Έλα, πάμε καλησπέρα. Στο τελευταίο φίλο. Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα. Νάτος. Γεια σου, ρε Γιώργη. Να εμφανίστε. Εγώ θα κάνω σχόλια για τον αγώνα. Έχουμε μέρες ακόμα. Έχουμε μέρες. Πολύ ψωμί ακόμα. Έχει, βέβαια, όλη εβδομάδα δική. Εσύ προσωπικά γνωρίζεις το αντικείμενο. Το ξέρεις. Εντάξει, κάτι λίγα πράγματα, ναι. Όπως ναι. Εγώ σε έχω πει. Σου έχω δώσει δημοσίως και το χ να βάλουμε στοίχημα. Αλλά δεν κάθεσαι. Το χ μου δώσει, θα βάλω. Ένα πιτόγυρο βάζω. Πιτόγυρο, τι θες να βάλω πάλι, να μην καταστραφεί. Ακόμη ένα πιτόγυρο, περιμένω από ποιο κέρδισα τον πιτόγυρο. Από το Γιώργο τον ξεκόλα. Έλα, ξεκόλα. Τι να ξεκολλήσεις, Στουγκάρδιν. Λοιπόν, Στουγκάρδιν, έλα. Καταρχήν, να χαιρετήσω τα φιλαράκια που με ακούνε και ακούνε γενικά το ραδιόφωνο, τον Κώστα Θεσσοτουλίδη και το Μάικ τον Νικολάηδη. Χαιρετίζω τα και από εμάς. Πώς δεν είπες κανένα ξαδόπλασματάκι εσύ. Όχι, ρε, όχι, δεν είμαι εγώ Ζάχος. Δεν το είπε ο Ζάχος, ο άλλος το είπε. Εγώ δεν λέω τέτοιο. Ο Δημητράκης, χαιρετισμούς πολλούς, έφυγε από Αμπουντάμπη. Έφτασε το παλικάρι. Από Αμπουντάμπη τώρα πετάει, πηγαίνει για Σιγκαπούρη. Με το πρωί. Καλό, με το καλό ταξίδι να έχει, ο Θεός μαζί του. Ηχογραφήσει όλη την εκπομπή, θα τη στείλω το πρωί. Ο Θεός μαζί του. Ναι, ναι. Η εκπομπή μπαίνει και στο YouTube, ρε φίλε. Ανεβαίνει στο YouTube. Όχι όλες, αλλά ανεβαίνουν πολλές. Λοιπόν, αδελφέ, Ζάχο. Εντάξει, εγώ δεν είμαι με το αυτό που είπε ο Τάσος, έτσι, ότι, εντάξει, ότι ας ελγίστε, καλά κάνετε. Και εγώ αν το βρω τον Παναθηναϊκό 15 να το δείξω, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αλλιώς το είπε ο Ζάχος, αλλιώς το κατάλαβε ο άλλος. Έχει δίκιο ο Ζάχος σε αυτό.
Ζάχο, ο Τάσος είχε απόλυτο δίκιο. Αλλιώς το κατάλαβε. Ο Τάσος έχει δίκιο αυτό που είπε. Ότι. Ο ταξιτζής το πήρε διαφορετικά. Άλλο λέω για ταξιτζή. Όχι, εμείς με τον Τάσο είχαμε την αντιπαράθεση ότι δεν είναι τα δύο παιχνίδια, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι, ναι, ίδιο, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο να παίζει από τι 9 παίχτε να πει 70 λεπτά με το να παίζω 11 με 11 με πτώμα, στο πω έτσι όπως το λέει. Είναι το ίδιο. Μία κουβέντα μονάχα και τον Μπάουκ να πω ότι εγώ είδα τον Μπάουκ προχθές στον αγώνα τα λοιπά, να πω ότι με το 2-0 μέχρι στην αρχή καλά πήγε. Μετά από εκεί κουράστηκε ο Σίτι, χάσαμε την μπάλα και είδα την ομάδα κακώς να μείνεται, να γεμίζει την άμυνά τη, να πνίγεται. Δεν θα κάνω σχόλια ούτε για Πασχαλά και τίποτα. Μόνο για ένα πράγμα θα πω, φιλετάσω, ότι τον Μπέλκα πρέπει να το βάλει λίγο πιο πίσω, έτσι, λίγο πιο πίσω, να τον αφήσει λίγο ελεύθερο και ας παίξει μια φορά, να πούμε, ο προπονητής μας με δύο επιθετικούς κανόνες ή να βάλει τον πίσω σε ρόλο δεκαριού. Δεφορμέ είναι οι περισσότεροι, φίλε. Είναι, αδελφέ, ναι, δεν αντιλέγω, δηλαδή, τα έχουμε πει. Είδες με Πανιόνιο Πανετολικό και χθες τον πίσω σε βαρ το γνωστό. Όχι. Είδες το Βαρέλα το γνωστό. Είδες το Πασχαλάκι, ό,τι πάει μέσα γράφει. Ναι, εντάξει. Απλώς θα έχουμε θέματα. Αν συνεχίσουμε έτσι, θα έχουμε θέματα. Τέλος. Αλλά τον Άρη δεν το φοβάμαι. Τα έχουμε πει και θα τα πούμε μέχρι την Παρασκευή. Εντάξει, ο Άρης πήρε τώρα ψυχολογία, έβαλε 4 γκολ. Έρχεται, μπορεί να έρθει ψηλωμένος μέσα στην Τούμπα. Μετά το 4-0, αυτομάτως η ψυχολογία ανεβαίνει. Θέλεις, δεν θέλεις. Εντάξει, το περνάς μέσα σου. Για τον Πάοκ είναι καλό ότι έβαλε 4 γκολ ο Άρης στον Παναθηναϊκό. Μάλλον εσύ είσαι ψηλωμένος, άκουσα δύο φίλους. 4-0 είπε, 5-0. 4-0 μήχρονο είπε ένα. Κοίταξε τώρα. Ένας, μακάρι, ένας που νιώθει ψυχολογία και δεν είναι άδαης. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι προσπάθησα, έστω με το λίγο χρόνο που είχα σήμερα, να μιλήσω για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αύριο θα το πεις. Να προβάλλω τα προβλήματα που έχει ο ΠΑΟΚ και τις συνέπειες που ενδεχομένως μπορούν να έχουν. Εντάξει, δεν μίλησα ούτε για 4-0 ούτε για 5-0. Εγώ είπα και συνεχίζω να λέω, δεν με πειράζει να κερδίσω και 2-1 τον Άρη και 1-0 τον Άρη, αρκεί να πάρω το τρίποντο. Με κατάλαβες? Αυτή είναι η σωστή ουσία. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν θα παίξω μπάλα ή αν ξέρω εγώ θα έχω 5 ευκαιρίες και κάνω μισό γκολ, δεν με πειράζει καθόλου. Το τριποντάκι να βάλω στο τσουβάλι και να κάνω το 4-4. Τι με νοιάζουν εμένα τα άλλα? Δεν με ενδιαφέρουν. Λοιπόν, κλείνω. Να είσαι καλά. Να κάνετε τα σχόλια και μιλάμε πάλι. Όχι, καλή συνέχεια, παλικάρια. Επειδή δεν είδαμε, λίγο να απαντήσω, Τάσο, λίγο στο μήνυμα του φίλου. Να το διαβάσω. Διάβασε το, γιατί από εδώ δεν. Λέει ο φίλος ο 228. Ναι. Δηλαδή, αν έπαινε τη φανέλα κάποιος, ναι, αλλά ήταν, λέει για το Τζίπρα που δεν πήγε. Ναι. Που δεν πήγε. Αλλά ήταν, λέει, ένα από τα κλασικά απίθανα λαμόγια που πέρασαν, όλα θα ήταν καλά. Έλεος, λέει, με το κλείψιμο του Κούλι σε όλα τα μέσα. Και να πεις και για τον ερασιτέχνη, λέει, ναι, εσένα, λέει, ναι, που γέμισε με 10 στελέχη της Νουδούλας και έγινε νοδάρης και άσε τις φανέλες. Έτσι, ωραία, που μιλάς, ακούγεσαι σαν... Ναι, πες το, ναι, σαν γλύφτης. Ωραία. Ένα-ένα, ναι, να τα απαντήσω και τα δύο. Καταρχήν, εγώ λέω, προφανώς δεν κατάλαβες τι είπα, φίλε. Λέω ότι όταν είσαι θεσμικός παράγοντας, όταν είσαι θεσμικός παράγοντας της χώρας, μάλιστα πρωθυπουργός, θα περάσεις από όλα τα περίπτερα των ομάδων. Από όλα, είσαι υποχρεωμένος. Δεν θα πηγαίνεις αλακάρ. Και μόνος του Άρη να πηγαίνεις, το ίδιο θα έλεγα. Κατάλαβες? Δεν μπορεί να πηγαίνεις του Άρη να μην πηγαίνεις του ΠΑΟΚ ή το αντίθετο. Γιατί δεν είναι Νέα Δημοκρατία, σε όλα πήγε ο τέτοιος. Σε πληροφορώ ότι δεν έχω ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Ποτέ. Και να σε πληροφορήσω, γιατί προφανώς το ξεχνάς, ότι ο Άρης με Νέα Δημοκρατία έπεσε. Φίλε, έπεσε. Εσύ δεν έπεσες ποτέ. Κατάλαβες? Δεν έπεσες. Έπαιρνες 100 εκατομμυριάκια. Δάνειο, δάνειο για τους πυλώνες της θύρας 4 πήρες. Νέα Δημοκρατία έφταιγε που έπεσες. Όχι, φίλε, λέω ότι άμα ήμουν Νέα Δημοκρατία, ναι, Άρης, δεν θα έπεφτα, ναι, με Νέα Δημοκρατία και με Ιωαννίδη υφυπουργό. Για τώρα σου μιλάω. Μπορείς να μιλάει για παλιά. Μία τέτοια. Γιατί η παλιά Νέα Δημοκρατία μπορείς ήταν διαφορετικά. Ωραία, να πω και κάτι. Από αρχηγούς και από στελέχη. Ωραία. Έχει καμία σχέση, ωραία, τώρα η παλιά Νέα Δημοκρατία μέσα με τον μπαμπά Μητσοτάκη, θα σου πω εγώ. Έτσι. Με Εύερτ. Με Αβέροφ, με Ράλιδες, με τώρα μετάλλο, ωραία, έχει καμία σχέση αυτό, με αυτούς εδώ, αυτό θα το με τον Μπουλούκο και με τον Μίστερ Μπίν? Έχει, λοιπόν, καμία σχέση. Λέω εγώ, σκέφτεσαι ποτέ, Τάσο? Δεν με απαντάς. Δεν παρακολουθώ πολιτικά. Ναι, ρε, το παλικάρι ο 228 μπορεί να σε κράζει, ναι, αλλά λέει για τη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Τι έχει σημερινή Νέα Δημοκρατία? Εντάξει, και έχετε δώσει δικαιώματα. Τι έχει σημερινή δικαιώματα δημοκρατία για τη Νέα Δημοκρατία? Είναι 20 μέρες κυβέρνηση. Ας περάσουν δύο χρόνια και θα τους τα πούμε για αυτούς. Εμείς τι με Νέα Δημοκρατία είμαι? Λέω όμως ότι με Νέα Δημοκρατία έπεσε με υφυπουργό
τον Ιωαννίδη. Mm. Σκέφτεσαι εσύ, μπορείς να μου πεις πόσο τις 100 πιθανότητες δίνεις, Τάσο, να έπεφτε ο ΠΑΟΚ με υφυπουργό Καλαφάτη. Μπορείς να μου πεις πόσο τις 100 δίνεις σε ένα τέτοιο σενάριο? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω γιατί δεν έγινε. Λέω ρε παιδί μου, κάνει μια κολομαντεψιά ρε παιδί μου. Δεν έγινε. Ο Άρης όμως. Μπορεί και να γίνει, ωραία. Φυσικά. Δεν έγινε όμως. Δεν έγινε. Δηλαδή, τους τρεις υποβασμούς και έτσι. Δεν έγινε. Τρεις υποβασμούς η Νέα Δημοκρατία. Λέω ήτανε. Ο Νοδιάρης, πώς το είπε, Νουδουάρης, έπεσε με υφυπουργό Νέα Δημοκρατία σου λέει τον Ιωαννίδη. Πάντε πάλι. Έχεις ένα κακό να παρελθεντολογείς. Τι να παρελθεντολογώ. Ρε εσύ, για τώρα σου λέει ο άνθρωπος. Για τη σήμερα, για τη σημερινή. Τι λέει, ότι από τα 20 μέλη τα 10 είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέει είναι. Γιατί είναι κακό αυτό. Είναι. Ότι λόγω του Μητσοτάκη που τα τσιμιτσικότσι με το Μαρινάκι και τον Ολυμπιακό, συντάχτηκες και εσύ μαζί του. Πού αυτό το σου λέει. Από πού είναι το είδος καλά, αυτό τώρα, το πράγμα. Εντάξει, άμα από πού το είδες. Μιλάμε, επειδή έβαλα 10 στους νέους τέτοιους. Α, τα κοροϊδεύω. Όχι, ένα λεπτό. Επειδή έβαλα 10. Τέλος πάντων. Εντάξει. Α, εσύ, όταν πάρουν αυτοί οι 10 ο Μητσοτάκης καμιά... ποιο κατέβασε στη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε, για δήμαρχο. Τον Ταχιάο. Τον Αριανό. Τι θες άλλο να σου δείξει. Ποιον έπρεπε να κατεβάσει δηλαδή. Εσύ δεν μου είπες, συγγνώμη. Ο ένα λεπτό, ο Ζέρβας. Ο Ζέρβας τι είναι, ρε. Δεν θα βρούμε. Ο Ζέρβας. Τι τέτοιο, τι κόμμα είναι. Πού ξέρω εγώ τι. Α, δεν ξέρει τι κόμμα είναι. Για τον Ταχιάο ήξερε, όμως τι ομάδα είναι. Εγώ δεν ήξερα ότι Ταχιάο είναι Αριανό, τώρα το μάθα όταν έβαλε. Δεν το ήξερε. Και Άρης στον μπάσκετ ο Ταχιάο. Στην μπάλα όταν αναφέρθηκε. Μερικά πράγματα είναι οφθαλμοφανέστατα και δεν μπορούμε να τα κρύψουμε. Όντω. Εντάξει. Όντως. Εντάξει, εγώ αυτό λέω. Να μάθεις να παραδέχεσαι 5-15. Δεν είναι κακό να παραδεχτείς. Όταν θα παραδεχτείτε ότι ήσασταν 15 εντάξει. χρόνια ουρά του Ολυμπιακού, θα παραδεχτώ και ότι εγώ είμαι τώρα ουρά του Ολυμπιακού. Όταν πάρω με το τελικό φέτος να παίξω Άρης Ολυμπιακός, να βάλω 2 μέτρα goal offside και ο Ολυμπιακός να περνάει τον τερματοφύλακα γιατί πετάει έξω από τη Φιλαδέλφια, θα παραδεχτώ ότι είμαστε παράδειγμα του Ολυμπιακού. Έτσι. Καταρχήν. Πώς να το κάνουμε. Ουρά του Ολυμπιακού δεν μπορώ να είμαι. Διότι πάντα το ξέρεις ότι η μόνη ομάδα που πολεμάει ο Ολυμπιακός από την αρχή της ιστορίας του είναι ο ΠΑΟΚ. Τους άλλους δεν τους υπολογίζει γιατί δεν υπάρχουν. Ένα το κρατούμενο. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, όταν θα μπορέσεις να κάνεις ομαδάρα και να πας μέσα στην Αθήνα και να πετάξεις 4 τεμάχια. Να τελειώσω. 4 τεμάχια το Γαύρο με Κασναφέρι διαιτητή. Με Κασναφέρι διαιτητή. Μα το ίδιο λέμε. Βάλε και εσύ ένα γκολ. Βάλε και εσύ ένα γκολ. Μα το ίδιο λέμε. Δεν λέμε το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Γιατί δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ίδια. Ακριβώς το ίδιο. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ίδια. Γιατί αν σκεφτόμασταν ίδια, εγώ δεν θα είχα πάρει ντάμπλ πέρσι. Εσύ θα ήσουν με 3 υποβάσματα. Ακριβώς. Λέω πού τερμάτισε εκείνη η χρονιά, τι ήταν Ολυμπιακός εκείνη την χρονιά. Α, όχι, έτσι. Όταν μας βολεύει έτσι. Αλλά όταν αντιλαμβάνομαι έτσι, πώς θα γίνει. Το πιστεύω σου και πώς βλέπεις τα πράγματα με δικαιολογείς 150 εκατομμύρια% τους τρεις υποβιβασμούς σου, την ανυπαρξία σου και τα 122 χρόνια που έχεις να πάρεις τίτλο. 23 χρόνια στην Τούμπα περνούσα αέρα ο Ολυμπιακός. 23 χρόνια γκόμενα τον είχα. Στην έδρα σου όμως. 23 χρόνια η καλύτερη γκόμενα. Και αυτό στην έδρα σου. Ξέρεις τι ωραία καθόταν πάνω στο σκουπόξυλο. 13 χρόνια. Δεν κατέβαινα το σκουπόξυλο. Κατέβαινα ένα αεροπλάνο στο Μακεδονία το αεροδρόμιο και κοιτιόντου τα ρηγάβρι και λέγανε πόσα θα φάμε σήμερα. 13 χρόνια στην Τούμπα και 2. 6 τον έριξα στις αίρες. Και 23 χρόνια γκομενούλα μου ήταν. Γι' αυτό έχουν. Ναι, το 13, άλλο τα 23. Εντάξει, στην έδρα σου. Πού εντάξει. Εσύ έχεις 13. Ποιο είναι το εντάξει. Έχεις 13. Ποιο είναι το εντάξει. Εσύ τώρα που είσαι πρώτος θα κάνεις 13 χρόνια και δύο στο Καραϊσκάκι. Δεν το ξέρεις. Έχεις ένα. Όντως. Δεν το ξέρεις. Ξεκίνησες μένα. Δεν με διαφέρει εμένα αυτό. Πώς δεν σε διαφέρει. Με διαφέρει το ρεκόρ. Διαφέρει. Το ρεκόρ είναι ότι ο Γαύρος πονάει. Ο Γαύρος πονάει. Και δεν δε περνούσε. Δεν πάω να φωνάζει μετά από αυτό. Όταν ήσουν ουρά του. 23 χρόνια. Όταν ήσουν ουρά του. 23 χρόνια ήταν η καλύτερη ερωμένη μου. Ξέρεις τι γούστα έβγαλα. Πάμε. Πού να τα κάνετε αυτά, ρε. Πάμε. Πού να τα κάνετε αυτά. Πάμε. Σκύψε να πάρεις το σαπούνι άλλη μια χρονιά τώρα. 13 χρόνια σαπούνι. Άντε έπαιρνε. Τώρα. Άντε. Το σαπούνι έπαιρνε. Άντε υπαλληλάκι. Υπαλληλάκι κατά. Ουρά του Ολυμπιακού ήσουν. Ουρά του Ολυμπιακού. Τώρα συμφωνούμε. Ουρά. Τώρα συμφωνούμε. Για την ομάδα σου. Παράρτημα. Για την ομάδα σου αυτή. Α, ήσουν και μια χρονιά του Παναθηναϊκού με τον Ολιζαντέπε. Το ξέχασα. Ναι, όχι, το 10. Τον Ολιζαντέπε. Να μας πεις το 10 εσύ τι έγινε. Τον Ολιζαντέπε. Με τον Πόντι και τον Σπάθα. Ναι. Δεν μας είπες. Συλλαλητήριο. Δεν μας είπες. Συλλαλητήριο. Τι καμάρα. Κάνε ένα συλλαλητήριο. Εμείς τα δεχτήκαμε όλα. Α, μπράβο. Και κοίτα τι κάναμε. Βρήκαμε το στένος. Μακάρι να είχα το. Βρήκαμε το στένος και την ψυχική δύναμη. Όχι, το αναστηθήκαμε. Δεν βρήκατε κανένα. Αναστηθήκαμε. Μάλλον σας βρήκε ο Σαββίδη. Αναστηθήκαμε. Για όσο είναι. Και αφήσαμε τον Ολυμπιακό δύο χρόνια άτιτλο. Μπράβο, μπορεί να τον αφήσουμε και τρίτο. Και σαρώσαμε τα πάντα στην Ελλάδα. Τα τελευταία τριετία. Πάμε. Εσύ αυτό για να το κάνεις. Πάμε. Ούτε τα εγγόνια από τα εγγόνια σου. Για να δούμε. Εντάξει. Ξεκινάμε. Άντε, μπράβο. Πορκή το ψητοπολείο.
Αυθεντικές, είδες πως αλλάζει κατευθείαν. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, γυρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένα ως 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολίκη Δημητρίου 52 ή διεύθυνση και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντα την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας, 10% έκπτωση σας περιμένει. Παραδοσιακή ψαροταβένα Καρεκλάς, εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Βάλε λίγο χαλί ρε Βασίλη, που λες και το είναι το μακαρόνι, βάλε λίγο κιμά από κάτω. Σε ένα εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας, καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια, γαριδάρες, κούκλες και special αχνηστά μύδια. Απογειώνεστε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Ιστορία στην πόλη μας από το 1938. Εργοναυτών 1 και Θεμιστοκλής Οφούλη 76 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο ρεζερβέ, σημειώστε το και πάρτε εγκαίρως να προλάβετε. 2310-413-230. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Mazda Manatides, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύης στο σέρβις, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Manatides, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205, τηλέφωνο 2310-924-931. Εδώ ήταν και το στέκι του Κωστή, ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες όλα στα κάρβουνα, κοντοσούβλη χοιρινό, κοντοσούβλη κοτόπουλο, πασέτα σούβλας, κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας στα κάρβουνα και χωρίς κοκαλάκι. Ό,τι γουστάρεις δηλαδή το βρίσκεις στο στέκι του Κωστή, στο φίλο μας τον Δημήτρη και το μοναδικό επιτελείο του, με σούβλες, με σχάρες, τα πάντα όλα στα κάρβουνα, στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 113, Δελιβεριά στο 2310-627-27, σημειώστε το, 2310-627-27, εκτός από Δευτέρα που είμαστε κλειστά. Κομμωτήριο ανανέωση, κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια, καλά ακούσατε, αντρικό γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη στο Γεφυράκι των Μετεώρων, 2310-616-999 για τα ραντεβού σας, να ανανεωθείτε οικονομικά. Και τέλος, το πρατήριο εγώ καυσίμων και δυναμής πετρελαίου θέρμασης του Τεχνική Δησάκ ήταν άλλο βράδυ κοντά μας. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. 2310-611-256 τηλέφωνο επικοινωνίας. Επίσης μπορείτε να αλλάζετε τα λάδια στο όχημά σας, μεγάλη ποικιλία πολυπαντικό και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα τα βρίσκεις στο πρατήριο εγώ καυσίμου Τεχνική Δησάκ. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη στο Γεφυράκι των Μετεώρων. Η δική σας εξυπηρέτηση άλλωστε είναι και η δική μας ευχαρίστηση από το φίλο μας τον Ισαάκ, τον κούκλο μας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αύριο Ράδιο Μαρμίτα ξανά στις 8. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι. Νίκος Παπαδόπουλος και Νίκος Μοσχοβίτης με την εκπομπή Μπαλαντέρ μέχρι τις 12 θα σας κρατήσω συντροφιά. Δεν έχουμε τι να πούμε τόσο άλλο. Λίγο αργότερα στις 12 αναλαμβάνει ο Ταρζάν εδώ του Λίμπερο με την εκπομπή Ζούγκλα και την παρέα του μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Εμείς τα λέμε αύριο στις 8 με Ράδιο Μαρμίτα, μετά στο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλνικ. Να ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη τον Καβαδία για την πολύτιμη συνεργασία του. Όπως να ζητήσουμε και συγγνώμη από τα επόμενα παιδιά που κλέψαμε ένα δεκαλεπτάκι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Auf Wiedersehen. Καλό βράδυ.